Πώς πάει προς πίσω. Εδώ. Ναι. Μετά θα το περάσουμε και στο ρυθό. Σαν ναι, θα το σηκώσουμε στο ρυθό. Ναι. Απλά να εξηγήσω όλα τα παιδιά τώρα τι παίζει εδώ. Ναι, αυτό πήγαινε εδώ κάτι. Κάτσε ρε, θα σου πει κάμερα μου. Τέλειος. Τι το τέτοιο. Εντάξει, το πλάνο είναι, έχω φτιάξει πλανάρα πάλι ο άτιμος. Δεν θες να είναι πιο πίσω για να φαινόμαστε και δύο. Φαινόμαστε και δύο. Α, ναι, δεν ξέρω, εσύ βλέπεις. Ε. Πάω παλεύει εκεί με το τέτοιο. Άρη μέσα από το Resurrection Garage θα βγει και θα ανεβεί και στο ρηθό της. Βάλε γυαλιά, δεν βλέπεις. Resurrection συντονίζει. Να επιτρέπω, δε. Οπότε, βάλουμε εδώ. Ο πού θες να μπεις. Εδώ. Θα μπω και από μένα. Το ίδιο, μέσα εδώ. Κουμπάρε μπες Resurrection Garage. Δέστε το Facebook που το πόσταρα από εκεί θα βγει τώρα live είναι... η εκπομπή. Εδώ το βάλω για να βρεις το chat μου. Να, το chat. Okay. Είναι πιο μεγάλο το κινητό αυτό. Okay. Και εδώ τι να σας πω, μα βγαίνετε εκτός πλάνου. Δώσε μου και όλο το κινητό μου να τους πω στο ρηθό το ότι είμαστε στο άλλο. Αυτό είναι το κινητό σου. Ναι, θα σας κάνω δώσει. Όχι ρε, το άλλο κρατούσε τι ήταν. Εντάξει, είμαστε λίγο σκύτερο στο φωτισμό. Κάτσε, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω το φωτισμό. Βγήκαμε πολύ. Εγώ τι μπορώ να κάνω, εδώ zoom τέτοιο. Εσύ να διαβάζει αν έχουμε από κάτω κανένα σχόλιο. Δεν θα πεις όνομα. Ο Μπάμπη. Σε ενοχλεί άμα πω. Ο καλλιτεχνικό Μπάμπη. Ρε φίλε, εδώ ανακάλυψα ότι έχω Facebook χωρίς να το ξέρω. Μαλάκα, δεν θα έρθουν οι θαυμάστρε από κάτω να σα διώξει λίγο. Όχι, έχει νόημα άλλο τότε που λέγαμε. Ναι, έχει νόημα για μένα. Πολύ και για τον Αλέξη. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ, φίλε, δεν μπορώ να μας πει. Αμάς, πέρα να φέρω. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε τι έχει γίνει τώρα. Το live αυτό ήταν να γίνει... Με έχει καβώσει, κατεβάσω λίγο κάπως. Ξεκινήσαμε. Έτσι. Θα δούμε τώρα. Ναι, κουνήθηκε η κάμερα ολόκληρη. Νομίζω. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τι έγινε. Πριν αρχίσει να γράφετε όλοι διάφορα, το live αυτό ήταν να γίνει να go live που λέμε το στόνο, στο άλμα στο κανάλι το ReThought. Γιατί το θέμα του θα είναι καθαρά ReThought. Αυτό που δεν είδαμε, που δεν προνοήσαμε, είναι να δοκιμάσουμε να κάνουμε δοκιμαστικό, γιατί έχω κάνει χιλιάδες live, χιλιάδες, πάρα πολλά, στο Regaras. Και λέω εντάξει, πόσο το ίδιο θα είναι. Έλα όμως που το κανάλι είναι μικρό και δεν μας αφήνει το YouTube να κάνουμε stream από το κανάλι το δικό μας, το ReThought. Μας λέει πρέπει να κάνει τους χίλιους συνδρομητές και να κάνετε κάποιες ώρες view και τα σχετικά. Και επειδή είχαμε κανονίσει, βρεθήκαμε όλα αυτά, δηλαδή η μέρα ήταν έτοιμη για το live, λέμε τώρα το να μην κάνουμε καθόλου. Ας δανειστούμε τον αέρα, τα ριτζιανά, όπως λέγεται παλιά εσείς οι ραδιοφωνικοί, του καναλιού του Ρε Γκαράζ, για εδώ την ποιότητα γιατί έχει πέσει, για να, ναι, πέσω από εδώ, ας δανειστούμε τη συχνότητα για να κάνουμε το live από εδώ. Το θέμα είναι, δεν είναι τα αμάξια, μην ρωτάτε Honda, Mazda, πρώτη αμάξια αισθητικά, πείτε ότι είστε στο Ρε Thought. Όσοι δεν βλέπετε το ReThought, εξήγα λίγο λίγο τι είναι το ReThought. Το ReThought είναι ένα κανάλι που κάναμε με τον Αλέξανδρο μετά από δική σας προτροπή ουσιαστικά. Ο Αλέξανδρος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τα παιδιά θέλουν να εμβαθύνουν, θέλουν να μιλήσουμε για κάτι περισσότερο κάποιοι, έχουν ανησυχίες και γιατί όχι να μην κάνουμε ένα κανάλι στο οποίο να τους βοηθήσουμε να σκεφτούν κάτι, να γνωρίσουν κάτι από φιλοσοφία, από θρησκεία, να βάλουμε τον κόσμο να σκεφτεί και να κάνει μια αναθεώρηση για το πώς θα αντιμετωπίσει τον κόσμο, τα προβλήματά του. Και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και τη λογική. Έχω ένα χώτα με κατάθλιψη, μπορώ να πω. Πολύ καλό. Αναβάλουμε χώτα με κατάθλιψη. Αναβάλουμε χώτα με κατάθλιψη. Και είπαμε, εάν μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να αποκτήσει ο κόσμος ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, να είναι πιο ήρεμος, να είναι πιο κατασταλαγμένος σε κάποια πράγματα, να είναι λίγο πιο ψηλιασμένος και υποψιασμένος σε άλλα, ας το κάνουμε από το δικό μας. Μετερίζει με τη δική μας άποψη. Αυτό είναι το ρηθό. Τα αναθεωρούμε. Σκεφτόμαστε ξανά. Mike K, βάλε ο σκάκι αγόρι, ετοιμάσου. Κολλάει ο ήχος. Γιατί κολλάει. Στριμάρω από οπτική. 200. Δεν είδα κάποιον άλλο λέει ότι κολλάει. Και εγώ που το βλέπω εδώ πέρα, μια χαρά είναι. Νομίζω. Ναι, όχι, εδώ κόλλησε. Κολλάει για λίγο. Μήπως η Δώρα τρώει και αυτή τη στριμάρει. Τώρα βρήκε να κάνει streaming, αλήθεια.
Λοιπόν, πάω να κράξω λίγο τη γυναίκα και έρχομαι εγώ. Συνεχίστε. Πάρε εδώ λεπτά τα σχόλια. Συνεχίζω λοιπόν. Το θέμα είναι ότι να πούμε βέβαια ότι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος πίσω από την κάμερα δεν είναι άλλος από τον Σπύρο τον Διαμαντέρα που δεν θέλει να αναφέρω το όνομά του. Αυτόν τον τεράστιο, τον τιτανομέγιστο άνθρωπο που ξεκινήσαμε μαζί το ραδιόφωνο κάποτε πριν από 5-10 χρόνια, ας πούμε, που ήμασταν 20 χρονών. Και το οφείλουμε και αυτού κάτι. Μου διαβάζεις τα σχόλια από κάτω. Τι λέει ο κόσμος? Ο κόσμος είπε, το πρώτο που είδα, γεια σας κούκλοι, άρα έχουμε θέμα, θέλουμε και οφθαλμίατρο. Μπράβο, ναι. Γεια σας κούκλοι. Εγώ το θέλω σίγουρα το οφθαλμίατρο, αν και διαβάζω. Λοιπόν, το θέμα μας, βγήκαμε ριγκάρατς, σας εξήγησε ο Αλέξης, είναι ότι δεν έχουμε τον κόσμο που απαιτείται για να βγούμε από το ρηθό. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Θέλουμε τους χίλιους συνδρομητές εκεί, μας λέει το YouTube. Κάντε μια εγγραφή στο Rethought, όχι μόνο και μόνο για να την κάνετε, γιατί νιώθουμε ότι κάθε κίνηση που πρέπει να κάνουμε πρέπει να έχει νόημα και ουσία. Αν σας ενδιαφέρει να εμβαθύνετε λίγο παραπάνω και αν έχουμε να σας προτείνουμε κάτι στη ζωή σας, κάντε την εγγραφή, να φτάσουμε και τους χίλιους συνδρομητές για να μπορούμε να κάνουμε τα live και τα δικά μας από εκεί, αν είναι εύκολο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Regards Pavla Rethought, το ίδιο μαγαζί είναι, απλά είναι από άλλη πόρτα λίγο πιο δίπλα. Παντού Αλέξανδρος Κανιόγλου, σε αυτό το κανάλι Λίνο Ζαχαριάδη στο Rethought. Δεν προλαβαίνω να μιλάω βέβαια και να διαβάζω. Σπύρο, αν έχει κάτι που πιστεύεις ότι... Τώρα λίγο ξεκόλλησε. Καλησπέρα. Ναι, έκλεισε η δόρ, παιδιά. Γυναίκες. Θα το πω, γιατί το προγραμματισμός μας εδώ είναι με ό,τι τραβάμε, έτσι. Πάρε το καφέ σου λίγο. Συγγνώμη λίγο, φέρω το καφεδάκι μου εδώ πέρα. Λοιπόν, όλη μέρα δεν έχει μιλήσει με τη μάνα της, με οτιδήποτε αυτά. Με το που ξεκινάμε το live, τι καλύτερο να μπω να στριμάρω στο Skype, δεν ξέρω τι μιλάμε με τη μάνα της, να φάω τη μισή γραμμή, ας πούμε. Ότι ήρθαν εδώ 5 άτομα να κάνουν συγκεκριμένη ώρα, το ξέρει την ώρα και αυτά. Τώρα θα κάνω live. Και πάω μέσα και δίνεται, σαν δίνει ρούχα. Πήρα αυτό, πήρα εκείνο. Το ξέρω εδώ πριν ο κόσμος καίει και το τέτοιο απαυτώνεται. Μαλάκες δεν υπάρχουν, πραγματικά. Δηλαδή είναι σε άλλο κόσμο οι γυναίκες, σε άλλο κόσμο, πραγματικά. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί είναι και αυτό θέμα συζήτηση, θα έχουμε αναλύσει όλα αυτά τις σχέσεις και αυτά. Οι γυναίκες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Γνώμη μου και μην πέσει τώρα flame. Είναι οι πολύ δουλευταρούδες που βλέπεις μια γυναίκα που λες ότι είναι άντρας. Δηλαδή είναι τρεις δουλειές, μόνο μου ενδιαφέρει καριέρα ή τα χρήματα, ξέρω εγώ, όχι με την κακή έννοια, ας πούμε. Τη βλέπεις εκεί σαν τον Άρα, παλεύει δύο δουλειές, να ανέβει στη δουλειά της, πάει στη δεύτερη, τρίτη. Και τη λες, τέρε φίλε, είναι τσαγανό, τρέχει, κάνει. Είναι οι άλλες που είναι στην κοσμάρα τους με το θέμα του ψάχνουν σεξ, νύχτα, σούξου μανταλά και αυτά, περνάνε καλά. Και αυτό με μπτώ, έτσι. Και εγώ πέρασα ένα διάστημα που δούλευα DJ και για λίγους μήνες μόνο DJ. Πάντα είχα βέβαια δουλειά. Αλλά και εκείνους μήνες και λέω, ναι, θα το γάμισω μικρός, 22 χρόνια, θα το κάνω την μάνα. Και είναι αυτές. Και μετά είναι κάποιοι, όχι της νύχτας, αλλά ούτε να δουλεύουν μόνες τους. Συνήθως γυναίκες από κάποιον άντρα μπορεί να συντηρήσει σχετικά, που ούτε αυτό με πτώ, οκ. Okay. Αλλά αυτές έχουν μεγάλη αφασία. Αν ο άντρας μπορεί να τις καλύψει, δεν έχουν το άγχος να πληρώσει το ενίκιο, να πληρώσει το ρέμα και αυτά εδώ πέρα, είναι στην κοσμάρα τους, μαλάκες, πραγματικά. Και έχει το κόσμος, εσύ γυρνάς με το άγχος στο σπίτι, η δουλειά δεν πήγε καλά, ή πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό 700 ευρώ ή εκείνο, και μπαίνεις μέσα και σου λέει, αχ, μωρό μου, δες, και σου βγάζει 5 ρούχα και σταλάζει, δες τι πήγα και πήρα με τα λεφτά σου, ξέρω εγώ. Και εσύ λες τώρα, οκ, okay, το πήρε, δεν χαλιέσαι, γιατί θες να παρέχεις, αλλά λες τώρα, μαλάκα, εντάξει, και έχω με, μαζεύω ευρώ, πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό ή εκείνο ή το άλλο, και εντάξει. Καλά να είναι οι κοπέλες, έχουν την αφασία τους κι αυτές. Απλά είναι σε άλλο κόσμο, πραγματικά. Όλες οι γυναίκες είναι στον κόσμο τους. Είναι λίγο. Γενικά είναι, αλλά αυτές είναι ακόμα περισσότερο. Και το είδα και σε μια σειρά προθέσεις που βλέπει η Δώρα, που έλεγε η άλλη αυτό το πράγμα. Έλεγε η άλλη, της λέει μια συγγνώμη. Μπαίνει ο άλλος από τη δουλειά, ο άλλος εκατομμυρίων, ξέρω εγώ, έχει εταιρείες που διαχειρίζεται, καράβια βουλιάζουν, ζημιές εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων. Εντάξει, κάποια άγχη, okay, ο τύπος, όχι θα πεινάσει, αλλά καράβια μεγάλες φορτούνες, έτσι λένε. Και μπαίνει στο σπίτι και άλλη λέει: πήγα εκεί και έκλεισα τις κουρτίνες. Γιατί θα τις καναλάξω αυτό το τρίμηνο, το χρώμα δεν μου αρέσει, καταθλιπτικό και έχω πάθει. Και άλλη τα δικά της εκεί πέρα αυτά. Και τη λέω: άλλος, και έχει φάει αυτή η φρίκη, έχει πάθει αμό για τις κουρτίνες, για το χρώμα. Και κάποια στιγμή όλα τα παίρνει, γιατί με μοιάζει, με μοιάζει. Και λέω: άσε, συγγνώμη, ρε παιδί, είμαι στο σπίτι και με έχει πάθει τα τέτοια λέμε κουρτίνες και εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Και ναι, αυτό το πρόβλημά μου. Τι πρόβλημα. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Τα έχει κανονίσει όλα εσύ, λέει. Έχω και εγώ τα προβλήματά μου. Αλλά εντάξει. Και λες, ναι, οκ. Αυτά. Γκρίνιαξα λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Τι γίνεται εδώ, τι λέει ο κόσμος. Ξέρω, δεν. Εσείς διαβάζετε. Γενικώς καλησπέρα και τα λοιπά. Κάποιος λέει το κανάλι είναι για αυτοκίνητα. Ρωτάνε αν έχει συγκεκριμένο θέμα. Ranger Garage
σας λέω, αυτό το live δεν είναι για αυτοκίνητα, δεν είναι αυτού του καναλιού. Όποιος χαλιέται με αυτό, ας το κλείσει το live. Είναι ένα live που έγινε, ναι, δεν κολλάει το live Κώστα, γιατί έκλεισε τώρα το stream το δικό της. Οπότε τώρα ναι, μάλλον. Ναι, που έκανε το μοντελάκι στη μάνα της. Πείτε ότι αυτό το, όχι πείτε, είναι ένα live από άλλο κανάλι. Είναι από το κανάλι το Red Thought, όσοι δεν το έχετε δει το κανάλι, μπείτε τώρα, ψάξτε. Πάνε κολλάκι σε μένα όμως, γιατί. Red Thought, ψάξτε. Είναι Red Thought, μια λέξη. Έχουμε και οι συνδρομητές. Θα τσεκάνουν συνδρομητές κατά τη διάρκεια αυτού του live. Όποιος θέλει και μπορεί να βοηθήσει, μπείτε, κάντε ένα follow, γιατί προσπαθούμε να... Τι, καλό είναι ήχος. Okay, γιατί ήχο δεν μπορώ. Δεν είπε κανείς τον ήχο, κολλάει ακόμα πάντως. Έχει, γιατί εγώ βλέπω. Παιδιά, γιατί κολλάει, στην μάρα από οπτική δηλαδή, είναι δυνατόν. Τι άλλο θέλουνε. Οπτική 200 έχω, okay. Θα πάω να κοιτάξω μέσα, κλείσω τα άλλα λάπτοπ και θα μας κάτι έχει συνδεθεί και κάτι κατεβάζει, κάνει. Το live, ξαναλέω, είναι από άλλο κανάλι. Το κάνουμε εδώ γιατί δεν μας αφήνει, το συνειδητοποίησαμε τώρα, δεν μας αφήνει το YouTube να στριμάρουμε live από ένα κανάλι που δεν έχει 1000 συνδρομητές. Είμαστε μικρό, καινούριο κανάλι, γι' αυτό μπορείτε να μας βοηθήσετε. Μπείτε τώρα στο YouTube, στο Red Thought, κάντε ένα follow. Ο Λίνος είπε πριν να μιλάμε εκεί πέρα, είναι ένα κανάλι το οποίο απλά λέμε τις σκέψεις μας. Δεν είμαστε ούτε ιστορικό κανάλι να σας εξηγούμε ιστορικά γεγονότα, πολλά, ούτε φιλοσοφικό κανάλι να σας λέμε φιλόσοφους ένα-ένα τι είπανε, αν και αναφέρουμε πολλούς και λέμε τι είπαν και τα σχετικά. Είμαστε ένα all around κανάλι το οποίο κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις τις συζητάμε, όπως τις συζητάμε τον Λίνο τώρα, ας πούμε, και θα συζητήσουμε τον Λίνο τώρα, τις συζητάμε και μπροστά στην κάμερα. Πολλά παιδιά περιμέναν το live, μας στείλανε και εξεπλάγει κιόλας. Μας στείλανε, περιμένουν το live, Άλεξ, και αυτά θα σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Είχαν πολλές ερωτήσεις για σένα, πολλά παιδιά. Οπότε εδώ, όποιος έχει ερωτήσεις, μπορεί να τις κάνει. Κανάλι μαγειρικής πράγμα. Και το λίπη δεν γράφει. Είναι η μεγιότητα, τι είναι. Όχι το λίπος. Το λίπος είναι. Λίπη. Ναι, ναι. Έψιλον γιώτα είναι. Sorry, κόσμο, δεν το είπα με κακία. Κολλάει, λέει. Πάω να δω λίγο τα υπόλοιπα τέτοια μου εγώ. Οκ. Okay. Ξεκινάμε να σωστάρουμε το... Ναι, έχεις εσύ κάνει κάποια λίστα με πράγματα που θέλεις να συζητήσουμε και αυτά. Περιμένω τον κόσμο. Εγώ μπορώ να ξεκινήσω, μια και είμαστε κοντά στο Πάσχα. Μπορώ να... Έτσι σκεφτόμαστε να μιλήσουμε και για δαίμονες και για διάβολο. Γιατί είμαστε στην περίοδο της νηστείας και τους τρεις πειρασμούς με την εμφάνιση του διαβόλου στον Χριστό αυτή την περίοδο. Βασικά, ξέρεις τι κάνω τώρα, αυτή τη στιγμή 4 κινητά τραβάμε το ίδιο βίντεο από το ίντερνετ. Ωραία, βγες εσύ, πάρε αυτό, ξέρω εγώ. Δεν θα έχεις καθόλου, okay. Βγες, κλείσε το YouTube σου, πάνω το κλείσω από μέσα. Γιατί τρώμε τη γραμμή τώρα, την ίδια γραμμή που σηκώνουμε, την τρώμε... ξεκίνα, Λίνο. Ναι, ναι, θα μιλήσουμε για δαίμονες και διαβόλους, γιατί αυτό το κανάλι δεν είναι Red Garage, είναι Red Thought. Και σας παρακαλώ, πάτε στο Red Thought τώρα και κάντε ένα follow. Σας αρέσουν αυτά τα περίεργα πράγματα. Και έχουμε περίεργες, όντως. Ξεκίνα, Λίνο. Να ξεκινήσω, βέβαια. Μια και είμαστε σε παράξενη φάση με το αργή, γράφουν ακόμα ότι... Γράφουν ότι μάλλον η Δώρα το άνοιξε κρυφά. Μάλιστα. Ξέρω ότι όσοι μπήκατε στο Ριθότ, μπήκατε γιατί σας αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Δεν είναι απλά ιστορίες βέβαια, αλλά ήρθατε εκεί και μας παρακολουθήτανε λοιπόν, γιατί τα θέματα στο Ριθότ, για όσους δεν ξέρουν, είναι... Η ζωή μετά το θάνατο, Big Bang ή Θεός, ποιος δημιούργησε το σύμπαν. Έχουμε τέτοια θέματα. Τι. Οπότε, επειδή ακριβώς αυτά είναι τα θέματά μας, απλά σας είπαμε ξανά, δεν μπορούμε να βγούμε μέσω Ριθότ. Αν θέλετε, κάντε και στην εγγραφή σας εκεί για να φτάσουμε και στους χίλιους. Να φτιάσουμε. Να το βάλω, λέει, στην περιγραφή. Κάποια παιδιά λένε να το βάλω στην περιγραφή. Ναι. Αλλά κάτσε πώς κατεβάζει τίποτα αυτό, γιατί είναι ικανό. Το κάνω ένα. Κλείσιμο δικτύο και τελείωσε. Αν βελτιωθεί, πείτε το μας. Λοιπόν, νομίζω έχουμε το πρώτο καλό. Αν βελτιωθεί η εικόνα και δεν κάνει κοψίματα, πείτε το, γιατί έχω κλείσει όλα τα λάπτοπ μου. Γιατί έχω και 4 λάπτοπ στο σπίτι. Τα οποία καμιά φορά ξέρει είναι ανοιχτό και ξαφνικά αρχίζει κατεβάζει μόνο του. Ναι. Και λες τώρα πού πήγε η γραμμή, ο ΕΟ. Κατάλαβα. Ένα παιδί ρώτησε, βάλτε στην περιγραφή. Δεν μπορώ να το βάλω στην περιγραφή, μπορώ να το βάλω στα σχόλια κάτω. Tagged το κανάλι, πώς λέγεται. Θέλω να το βάλω 2 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, το κανάλι λέγεται έτσι ακριβώς όπως το γράφω.
Μας βοηθάτε γιατί είναι μια προσπάθεια που πόσο καιρό, δεν είμαστε, έχει 2-3 μήνες. 2,5 μήνες περίπου είμαστε εδώ. 18 Ιανουαρίου ανέβηκε το πρώτο βιντεάκι στο Rethought. Το βάλα, Rethought. Μπράβο. Μπείτε, κάντε την εγγραφή σας. Αν θέλετε παρακολουθήστε, είναι αρκετά ενδιαφέροντα για όσους τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Και σας είπαμε και ασχολούμαστε λίγο όχι τόσο με τον υλικό κόσμο και με αυτόν μπαίνουμε περισσότερο σε θέματα ψυχής, πνεύματος για να δούμε και κάποιο άλλο κομμάτι γιατί εγώ ασχολούμαι όλη τη μέρα με τα αυτοκίνητα, είναι η δουλειά μου, ξέρετε, έχω το κατάστημα των ανταλλακτικών της Opel, ο Αλέξης, ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω στο Resurrection Garage είμαστε. Οπότε είπαμε να ασχοληθούμε και με κάποια άλλα πράγματα επειδή έχουμε και 2, 3, 5, 10, 100 χιλιάδες γνώσεις. Λοιπόν, ο Wild Child, sorry, διακόπτω, θα διακόπτω από και μου κόφω και ναι, τα πάντα. Αυτό ήταν, λέει, που έκλεισε το λάπτοπ και βελτιώθηκε, λέει, και όχι δώρα, αν και εγώ βλέπω κολλάει σε μένα εδώ πέρα. Ναι. Δώρα, λέει, άστο να λέει και δείξε τα ρούχα στη μάνα σου, λέει. Κάτσε να κλείσω, που μην ψυχωθείς, να κλείσω και από εδώ λίγο, βάζει και έχει αυτό κάτι και... Κάνε δουλειά. Αλλά ήθελα να πω... Έχουμε τους τρεις πειρασμούς, είναι η σαρακοστή, για όσους έχετε υπόψη. Ξαναπέστω γιατί μπορεί να κάνει. Ναι. Λέω ότι θα μιλήσουμε για το Πάσχα στην επόμενη εβδομάδα και ίσως είναι και το τελευταίο εκπομπή στο Rethought πριν τα από το Πάσχα. Αλλά επειδή είμαστε σε περίοδο σαρακοστής και ο Χριστός πήγε 40 μέρες στην έρημο να νηστέψει κτλ. Και εκεί είχε και τους τρεις πειρασμούς και ορμόμενος και σκεπτόμενος του Χριστού είπα να μιλήσουμε λίγο για τον διάβολο, για τους δαίμονες. Για το πώς αντιμετωπίζουμε εγώ και Αλέξης το θέμα των δαιμόνων και των διαβόλων, τι μπορεί να σημαίνει, τι είναι το κακό, είναι καθαρά θέμα ανθρώπου. Εάν υπάρχει Θεός και ανέδιωξε τον έκτοτο, είναι αυτός που έρχεται και πειράζει και από μόνος του αποφασίζει να πειράξει. Είναι κάποια θέματα που μπορεί να απασχολήσουν γιατί πολλές φορές γνωρίζοντας το κακό και ίσως από πού μπορεί να προέρχεται, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, να ξέρουμε και πώς να σταθούμε απέναντί του. Προσωπικό χαζό παράδειγμα, είμαστε πιτσιρικά, παίζουμε μπάσκετ σε μια κάπου σαμπελόδη και είμαστε ένα τμήμα εμείς στο γάμα 1 με το γάμα 3 και έρχεται και το γάμα 4 γιατί το γάμα 3 έχει κλείσει και μαζί τους και γίνεται ένας πανικός μαλλών, βυζόμαστε τρία τμήματα εδώ μπάσκετ. Σκεπτόμενος ο Λίνος Ζαχαρίας λέει, ρε παιδιά να σας πω, έχετε δίκιο κι εσείς, οι άλλοι κάναν που φωνάξαν και τους άλλους. Να παίξουμε από κανένα μήχρονο έτσι να το κάνουμε να αλλάξει λίγο κτλ. Ηρεμήσαν τα πνεύματα, δηλαδή καμιά φορά δεν αντιδράσει. Αν έχει τη δύναμη να μην αντιδράσει το κακό με κακό, μπορεί να γίνουν καλά τα αποτελέσματα. Οπότε εγώ λέω να συζητήσουμε γι' αυτό. Αλλά αν θέλετε κάτι άλλο, προτείνετε να πούμε και για το κακό, να πούμε και για του δαίμονες, οι οποίοι δεν ήταν κακοί στην αρχαιότητα. Έτσι παρεμπιπτόντως, έχουμε κανένα σχόλιο. Διαβάζει κάτι. Είναι καλή δουλειά σου. Εγώ να κάνω τη δουλειά μου και να πω ότι σύμφωνα με τι. Και οι μουσουλμάνοι έχουν δαίμονες, τους ονομάζουν τζίνια, αυτό που λέμε το τζίνι. Ουδαίοι είχαν τους δαίμονες και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι δαίμονες. Δεν ήταν κακοί. Οι δαίμονες διαλέγανε το αν θα είναι καλοί ή κακοί και γι' αυτό λέγανε και ευδαιμονείτε, δηλαδή να είναι καλό το πνεύμα που έχετε μέσα σας. Εφ. Δεν ήταν πάντα κακοί οι δαίμονες. Λοιπόν. Sorry, λίγο κλείνω από το δικό μου γιατί κάνει κάτι κόψιμο, δεν ξέρω το αυτοκίνητό μου. Και μπες μόνο από το δικό σου τώρα. Ναι, με δεδομένα. Εγώ. Ναι, ναι, μπες με δεδομένα και μπες από το δικό σου να κλείσω το δίκτυο σε μένα περίεργα. Να μην ξέρω πιο καθόλου και τι παίζει από το δικό σου. Απλά μπες και μετά δώσε πρώτα τα σχόλια. Εγώ θα ξαναδώσω. Ένα σχόλιο έγραψε ένα παιδί το οποίο. Οι άλλοι admin του καναλιού, παιδιά, μην adminάρετε. Το κανονίζω εγώ γιατί είπα δεχτώ να αποδεχτώ σχόλια και μου λέει ότι άλλο admin το μείνει στο Resurrection Garage. Ναι, ναι, ναι. Αφήνει τα σχόλια όλα. Ένα παιδί ρώτησε ο Σότος, νομίζω, λέει, δεν υπάρχει, λέει, εντάξει, άποψή του βέβαια, δεν υπάρχει Θεός, όλα είναι ούτε διαβόλια, τριβόλια, όλα είναι χημεία, φυσική. Έχουμε εκπομπή στο Rethought, το οποίο λέει Big Bang ή Θεός. Μιλάω εκεί για τη δημιουργία, πάντα συζητήσω στο Rethought το κανάλι, αν μπείτε και δείτε, θα δείτε ότι λέω, εάν υπάρχει και αν είναι αυτό, έχουν γραφτεί αυτά και αυτά. Το αν υπάρχει Θεός αποδεικνύεται μέσα από την ψυχή. Δεν είναι χημία η ψυχή, ούτε φυσική είναι η ψυχή. Στο γυμναστήριο πας να σηκώσεις 180 κιλά και αν η ψυχή είναι δυνατή γιατί είσαι ερωτευμένος, γιατί κέρδισε τον Τζόκερ, τα σηκώνεις. Αν η ψυχή είναι πεσμένη γιατί σκοτώθηκε η μητέρα σου την προηγούμενη μέρα σε αυτοκινητιστικό, δεν σηκώνεις ούτε 8 κιλά, ούτε, όχι 180. Άρα υπάρχει ψυχή. Και την ψυχή δεν τη δημιούργησε ούτε η φυσική, ούτε η χημία.
Είναι, δεν είμαστε. Κάποιος μπορεί να πει τελειώνουμε με το φυσικό θάνατο. Συμφωνώ απόλυτα, μπορεί για κάποιους να το πιστεύουν αυτό. Κάποιοι να το πιστεύουν ότι τελειώνουμε με το φυσικό θάνατο. Εγώ επιμένω υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις της ψυχής. Αν πείτε και δείτε κάποια πράγματα, μπορεί και να πιστείτε. Αλλά ταπεινή μου άποψη, επειδή το ψάχνω γύρω στα 24 συναπτά έτη, δεν μπορεί όλοι αυτοί, ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Χριστός, δεν μπορεί όλοι να είναι χαζοί και να σκεφτείτε ότι οι αρχηγοί, και να σκεφτείτε ότι οι αρχηγοί των θρησκειών δεν ήταν πλουσιοπάροχα. Δηλαδή ο Χριστός και ο Βούδας δεν ήταν σπάτια, δεν ήταν βασιλιάδες. Δεν είχαν να πάρουν κάτι από αυτό. Το ότι τα ιερατεία εκμεταλλεύτηκαν, δεν μπήκα στο YouTube. Θα πω εγώ, εντάξει, ξέρω από στο YouTube. Έτσι, θα σε βάλω στο YouTube, λέμε μας. Και οπότε που λες Σωτήρη, που έχει και το όνομα του Χριστού, το Σωτήρας, στο ξαναλέω, πάνε στο γυμναστήριο τρεις ευτυχισμένες και θα πάρεις. Πάνε στο γυμναστήριο στενοχωρημένες και παίζουν πόσα κιλά θα πάρεις. Αυτό δεν είναι η ίδια η φυσική, η δύναμή σου δεν είναι η ίδια κάθε μέρα. Είναι γιατί η ψυχή σου ορίζει. Πες μου, Σπύρο. Ακόμα και η ψυχή χημεία είναι, όλα είναι αντιδράσεις ενώσεων στον εγκέφαλο. Αντιδράσεις ενώσεων στον εγκέφαλο, δηλαδή σκοτώνει τη μητέρα στην προηγούμενη μέρα και αντιδρά κάπως ο εγκέφαλος και άρα δεν μπορείς να σηκώσεις τα βάρη. Αυτό είναι αντίδραση του εγκεφάλου η οποία δεν δίνει εντολή για να σηκώσεις τα αυτά. Okay. Αν νομίζεις έτσι, δικό σου το θέμα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά εάν χάσεις 10 άτομα δικού σου μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ξαναδείς αν υπάρχει ψυχή. Εκεί λίγο την ψαχουλεύεσαι, επειδή είμαστε στην ασφάλεια του «σε μένα δεν συνέβη», δεν νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε με ψυχές, με τους δικούς μας που φύγανε, δεν καταλαβαίνουμε την ανάγκη της συνέχειας. Αν ο θάνατος είναι κάτι πολύ μακριά από εμάς, δεν έχουμε υπόψη μας την ψυχή. Φυσική και χημεία, δηλαδή τι, ήρθαμε από τον Πίθηκο? Και δηλαδή τι, το 0 έκανε το 1? Ποια φυσική, ποιος νόμος φυσικής? Έχω εξηγήσει. Εξηγείται στη βιολογία, συμφωνώ. Εξηγείται στη βιολογία. Ας μου γράψει από κάτω την εξήγηση. Γιατί εγώ στο επεισόδιο Big Bang Θεός στο Ρηθότε έχω πει ότι οι αδερφοί Μπογκδάνοφ είπαν ότι το 0 παραγωγικό, από το 0 παραγωγικό προέκυψε το 1. Από το 0 δηλαδή το παραγωγικό προκύπτει το 1. Και είναι πώς έγινε από το 0 το 1. Δεν υπάρχει ουσιαστικά φυσική που να εξηγεί τη δημιουργία της ζωής. Δικαίωμά σου και πάλι σου λέω, μη φτάσεις σε ανάγκη την ψυχή και να την καταλάβεις. Προσπάθησε να εμβαθύνεις λίγο παραπάνω. Καλή φυσική και χημεία δεν εξηγεί τα πάντα. Εφόσον λοιπόν υπάρχει φυσική, πες μου γιατί το νερό έχει ως σημείο αναφορά στο 4. Στους 4 βαθμούς. Γιατί από κάτω και μετά και όχι στους 0 γίνεται πάγος. Ξέρεις πως λέγεται το φαινόμενο στη φυσική? Ανομαλία του νερού. Δεν έχουν τρόπο να το εξηγήσουν και το ονομάζουν ανομαλία. Είναι πάρα πολλά που δεν είναι. Καταστάσεις. Λειτουργίες του εγκεφάλου, σταμάτησε η καρδιά κτλ. Την άλλη μέρα σηκώθηκε ο νεκρός. Υπήρχε τη ζωή μέσα. Είναι πάρα πολλά. Είναι μεγάλη συζήτηση. Καλά κάνεις. Εγώ θα σου πω, ψάξε το θέμα ψυχή. Διάβασε για την ψυχή μόνο. Μην είσαι μόνο στη φυσική και δουλειά. Και αν τελικά μελετήσεις και δεν καταλήξεις εκεί, δικαίωμά σου, σεβαστό και αποδεκτό. Ταπεινή προσωπική μου άποψη. Φαινόμαστε, κάνει διακοπές, δεν ξέρω. Κάνει, λέει, πού και πού διακοπές, αλλά εντάξει, ο ήχος είναι ok, ξέρω εγώ. Απλά έχει βλέπει κινητό να κάνει ένα κάπου περίπου. Κατάλαβα. Τώρα θα πρέπει να κλείσω ξανά το κινητό, το κάνω reboot και να σας το κάνω, οπότε τώρα, ξέρω εγώ. Έχω λίγο τέτοιο, μην το κλείσω το δικό μου. Έχω παιδιά δύο σκηνικά που δεν εξηγούνται, το ένα με τον Πάτερ Παΐσιο και τον άλλο με τον Άδα της Δονάς μου, ο οποίος έπεσε από τον πέμπτο όροφο από οικοδομή. Στο νοσοκομείο είδε μια παντεύωση νοσοκόμα. Τι είδε μια? Είδε μια παντεύωση νοσοκόμα. Έχω λέει δύο σκηνικά. Και την παντρεύτηκε, λέει, και να, ο άνθρωπος έπεσε από τον πέμπτο όροφο. Αυτό είδες καλά. Το καλό είχε καλό. Είδες που υπάρχει Θεός. Πάρε βαγ και θα σου βγει η ψυχή. Γκάστη, κάνω upload από 200 οπτική, 200 Mbps και 100 Mbps up. Η γραμμή αποκλείεται να έχει πρόβλημα. Τώρα ή το κινητό έχει καλά, άμα το κλείσω, θα κλείσω το live, θα ξαναμπούμε όλοι μέσα. Οπότε δεν ξέρω... Κώστα, οπότε δεν ξέρω αυτή αυτό. Πάμε στον Κώστα, εννοείται ότι δεν πρέπει να νιώθεις άσχημα που δεν πιστεύεις. Δεν σου είπαμε πίστευε. Προς Θεού. Καταρχάς και εγώ είμαι... Δεν είμαι ο χριστιανός που νομίζετε που το μελετάω πολύ και είμαι ώρες-ώρες στη ζωή μου και αγνωστικιστής. Δηλαδή, που έλεγα, ναι, μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει,
Ξέρω όλα αυτά που λέτε για τη φυσική, ότι προσπαθεί να εξηγήσει τα πάντα και εξηγεί πολλά, αυτό που έλεγε η βιοχημία στον εγκέφαλο. Ναι. Νιώθει, κάτι που βλέπεις, βγάζει ενδορφίνες και ξαφνικά νιώθεις χαρούμενος σε κάτι που κάνεις. Ή τα προβλήματα που έχουν κάποιοι ψυχολογικά, ότι είναι όλα χημεία στον εγκέφαλο, κάτι δεν δουλεύει. Κάποια ορμόνη δεν βγαίνει, κάποιος δέκτης της ορμόνης δεν δουλεύει. Όλα αυτά τα ξέρω πώς θα την εξηγήσει η επιστήμη. Αλλά υπάρχουν και άλλα τόσα, όπως είπες και εσύ, που η επιστήμη δεν είναι ούτε καν κοντά στο να τα αναλύσει. Περιπτώσεις που υποτίθεται ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα δεν αναγεννιούνται και τελικά από μόνο του αναγεννιούνται. Έχω εγώ άτομο που ήταν, σας το έχω πει στην ομάδα, παράλυτος, ο μισός, παράλυτος. Δεν τους δίνει τσιγάρα και δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, στο άσχετο, έγινε καλά, ενώ είχε περάσει 500 γιατρούς, όλους τους μεγάλους γιατρούς, σπίτια σε λεφτά για να γίνει καλά και του λέγανε αυτό είναι και που είσαι ο μισός, ok, να λες πάλι καλά. Δηλαδή υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι ψυχή, είναι βιοχημία, ok, εντάξει, ο καθένας όπως. Νιώθει καλύτερα. Πραγματικά δεν είμαι κάτω από αυτό που απίστευε ή μην πιστεύει. Σα λέω ούτε κι εγώ ίδιο δεν θεωρώ ότι πιστεύω τρελά, α πούμε, κάπως έτσι. Εγώ θα σα πω και το άλλο. Ο ίδιος ο Χριστός δεν μπήκε στη διαδικασία να αναγκάσει κανένα να το πιστέψει. Είπε, όσοι θέλουν να ελθούν, όποιο θέλει να με ακολουθήσει. Δεν πίεσε ο Χριστός ποτέ κανέναν να τον ακολουθήσει. Ήταν τόσο. Καταρχήν ο Θεός είναι ελευθερία. Η απόλυτη αγάπη είναι ελευθερία. Το εξήγησα. Εάν θέλετε εσείς που είστε νέοι, μπείτε στο ρυθό, δείτε λίγο τα βιντεάκια, μπορεί να τα βρείτε και ενδιαφέροντα. Δεν σημαίνει ότι τα 20, τα 50 λεπτά, τα 35 που διαρκεί κάθε βίντεο μπορεί να είναι ενδιαφέροντα από την αρχή μέχρι το τέλος τους, αλλά τα έχω εξηγήσει αυτά και σας ξαναλέω. Ο Θεός είναι ελευθερία και η αγάπη απόλυτη. Στο πρώτο επεισόδιο, το τι είναι αγάπη, το οποίο έφτασε, είναι το ρεκόρ μας στο ρυθό, ότι έφτασε κοντά στις 4.500 views. Εκεί εξηγώ και λέω ότι δεν μπορεί η απόλυτη αγάπη να πιέσει τίποτα. Είναι η απόλυτη ελευθερία. Ο Χριστός δεν πίεσε ποτέ κανέναν. Θέλεις, με κατάλαβες, έλα πίσω μου. Δεν με κατάλαβες. Λίνο, έχουμε πολλά άτομα που ναι. Πιστεύω στο δεκάθεο. Πολλά άτομα και πρέπει να κάνουμε τέτοιο επεισόδιο. Λοιπόν, έχω αναφέρει στα live τα πρώτα που κάναμε στο Ριγκάρατς. Έχω πει ότι με καλέσαν κάποτε στη Σπάρτη ένας κύριος φυσικομαθηματικός. Καλό μυαλό και ο ίδιος μάλιστα ήταν και καθηγητής. Ήταν και καθηγητής των καθηγητών, ας πούμε, κάτω, σε όλη την Πελοπόννησο. Και μου λέει: ξέρεις, εδώ είναι 26 άτομα, 12 θεϊστές. Έλα, μου λέει να μας μιλήσεις για το πέρασμα από το αρχαιολινοκεντρικό στην Ορθοδοξία. Δεν πήγα κάτω γιατί αχώθηκα για να πείσω κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στο δωδεκάθεο. Εγώ θα συμφωνήσω. Εάν την παρουσία του Θεού μπορείς να την καταλάβεις, γιατί ο Θεός δεν είναι γνώση, δεν θα σας πω ανοίξτε την Κοινή Διαθήκη και μελετήστε και εντάξει, γίνατε χριστιανοί ή καταλάβατε τι λέει. Δεν είναι έτσι. Έχω πει ξανά ότι για μένα που πιστεύω ο Χριστός είναι βίωμα καθημερινό. Μπορείς να δεις το θαύμα από τον αγιασμό. Ο Χριστός είναι βίωμα, όπως λες, και εδώ κολλάει το σχόλιο του Κώστα του Βασίλαγα, ο οποίος λέει: δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, όταν δεν συμβαίνει κάτι κακό σε εμάς, κάποιου που του συνέβη το κακό που μας λέει, α, εγώ έζωσα εκείνο και ο Θεός με βοήθησε, είδα το Θεό ή γνώρισε το Θεό ή ένιωσε το Θεό, γιατί μπορεί να το νιώσεις. Αν δεν σου συμβεί πολλές φορές, λέει, δεν μπορείς να μπει στη θέση αυτή. Σίγουρα, σίγουρα 100%. Και όταν κατέβηκα στη Σπάρτη και μίλησα με όλους αυτούς τους 10 θεϊστές, ρε παιδί μου, κατάφερα μόνο δύο άτομα να ξεκινήσουν να πούμε στο Άγιο Όρος κτλ. Είναι ζωντανή παρουσία του Χριστού παντού και δεν μιλάω ξανά. Προσέξτε, μην μπερδέψουμε τον χριστιανισμό με τους παπάδες τους κακούς. Στο Ριθότ εξηγούμε και εγώ και ο Αλέξης ότι δεν συμπαθούμε τα ιερατεία. Μην συγχαίετε τους παπάδες με τον χριστιανισμό. Το είναι και καλά ή κάνουν τις λειτουργίες δεν σημαίνει ότι είναι και χριστιανοί. Και πάλι ο Χριστός είχε 12 μαθητές, ο ένας τον πρόδωσε και ο άλλος τον οδήγησε στη Σταύρωση με πρόδωση. Τον αρνήθηκε. Και ο άλλος τον πρόδωσε. Δηλαδή, ακόμα και στους 12 που διάλεξε, ο ένας τον πρόδωσε. 10%, πώς είναι. Δηλαδή, δεν είναι όποιο πιστεύει στον Χριστό, καλά, τι χριστιανό εσύ. Ποιο πιστεύει. Ο Ντίνο λέει: δεν είναι ανάγκη όμω να σου τύχει κάτι κακό για να έρθουμε κοντά στον Χριστό. Και αυτό είναι που είπε σε ένα επεισόδιο εσύ, ότι ο Χριστό είπε ότι. Πώ κρίνεται ο αμαρτωλό με την έννοια ότι ο μαμεθανό ψηφάνε τον Χριστό. Εάν δεν. Πρόσεξε. Λένε οι πατέρες. Ότι δεν ναι. Είναι και ενημερωμένο. Ναι, έχει αυτό... δικαιολογία. Ο Θεός σαν πανάγαθο, σαν πείτε όπως θέλετε, σαν δίκαιος, γιατί είναι και δικαιοσύνη ο Θεός, θα κρίνει εμένα που ξέρω πολλά, σύμφωνα με το ότι ήξερα πολλά. Αυτό που αγνοεί θα τον κρίνει με το γεγονός ότι δεν ήξερε. Δηλαδή κάποια πράγματα.
Το να είναι πηγαίνει είναι το πιο όμορφο πράγμα. Τι όμορφο που είναι, και μακάρι να μας τον ελεάζουν πει καλή, ακόμα και να γνωρίσουμε τον Χριστό. Ίσως και ο Χριστός δεν θα έχει νόημα να περιμένει και τη δεύτερη παρουσία. Είναι δύο θέματα. Δεν μπορούμε μέσα από ένα διάλογο μια-δυο ώρων να σας πείσουμε για κάτι. Εγώ δεν θέλω να σας πείσουμε. Δεν θέλω να σας πείσουμε. Ξανασκεφτείτε το όμως. Πάσχα είναι κάποια πράγματα να θεωρήσετε. Ριθότ κάνουμε στην εκπομπή. Άσχετα αν είμαστε από το Ριγκάρατ μέσα. Ανεβαίνει και στο Ριθότ τώρα ταυτόχρονα. Στο Ριγκάρατ ανεβαίνει, στο Ριθότ μετά. Α, στο Ριθότ μετά το live. Οπότε αν θέλετε. Πάρα πολύ με το δω. Ο Κώστας λέει και οι 12 θα ήταν 12 μαθητές. Δεν το πιστεύω αυτό, δεν ήταν 12 μαθητές. Εκτός αν εννοεί ότι πήρε ο χριστιανισμός από εδώ τους 12 μαθητές. Είχαμε πει στα ζώδια, το έχω το επιχείρημα πάρα πολύ, που λέει και ο φίλος μας ο Σπύρος εδώ που κάθεται απέναντι, ότι τα ζώδια δεν κτλ. Ο αριθμός 12 είναι πολύ σημαντικός και για τους Εβραίους και για τους αρχαίους Έλληνες και για τον χριστιανισμό. Είναι και ο Θιούχος όμως. Είναι και ο Θιούχος, ναι, και μπορεί να είναι και έτσι, ας πούμε, όντως. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν ήταν μαθητές. Υπάρχει ένα βιβλίο, για μένα πολύ έξυπνο βιβλίο, και μην δείτε το συγγραφέα, δεν είναι ο συγγραφέας αυτός που φαίνεται. Το οποίο λέγεται Τα αρχεία της χαμένης γνώσης, το κόκκινο, όχι τα άλλα. Το μπλε δεν μπορώ καν να το διαβάσω και υποτίθεται ότι ασχολούμαι 2,5 δεκαετία. Α, είναι φευγάτα και έχει με χρώματα. Είναι το άσπρο, το μπλε και το κόκκινο. Γαλλία, σημαίνει. Τι εννοεί ο ποιητής, δεν είναι. Γιατί σπούδασε Γαλλία και μεγάλωσε ο συγγραφέας. Είδες, το ο συγγραφέας, εάν. Α, η μέρα θα διαβάσω και το πιάσα το υπονοούμενο. Ευχαριστώ που γνώρισα τον Αλέξανδρο Κανιόγλου. Είναι ένα από τα πιο τρομερά βιβλία που έχουν γραφτεί. Σας λέω ξανά, μπορεί να σας βγάλει μια παίχθεια ο συγγραφέας, αλλά δείτε και εκεί το εξηγεί το δωδεκάθεο πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ήταν άγγελοι του Θεού κι αυτοί, αν ήταν μόνοι τους κάποιες δυνάμεις. Δεν είναι εδώ. Δηλαδή τα θαύματα είναι εκατομμύρια στη γη καθημερινά του Θεού. Του δωδεκάθεου δεν είναι. Δεν υπάρχουν πουθενά στο χάρτη εδώ και 2.500 χρόνια. Ο ένας είναι ένας θεός που δεν πεθαίνει και οι άλλοι τον αναβιώνουμε εμείς από μόνοι μας. Και δεν είναι δικαιολογία του κυνήγησαν οι χριστιανοί τους 12 θεαστές κάποιες φορές. Τους 12 θεαστές τους κυνήγησαν. Και ναι. Τους χριστιανούς τους κυνήγησανε. Όλοι κυνηγηθήκαν. Ωραία. Κυνήγησαν τους 12 θεαστές. Συμφωνώ. Εγκλήματα. Αυτό όμως δεν πάβει την παρουσία του Δία από τη γη επειδή οι οπαδοί του κυνηγήθηκαν και του Χριστού κυνηγήθηκαν οι οπαδοί, αλλά. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που μπορούν να σου πούν πως σώθηκαν από τον καρκίνο μετά την προσευχή, πως ξυπνήσαν από το θάνατο, πως σώθηκε το παιδάκι, ένα θαύμα του Παϊσίου, σας είπα, στην Πελοπόννησο. Είναι ο πατέρας, πιάνει συζήτηση με ένα φίλο του και πάει το παιδάκι 4-5 χρονών, του φεύγει από το χέρι και στη μέση του δρόμου ακριβώς περνάει ένα φορτηγό και γυρνάει και βλέπει το φορτηγό με ταχύτητα και το παιδί του στη μέση προφυλακτήρα. Πράγματα κάνει ένα όχ Παναγιά μου και με το πλοίο το όχ Παναγιά μου φορτηγό φεύγει χωρίς να φρενάρει καθόλου. Ο φίλος του και αυτός κοιτάνε το παιδί στην άλλη μεριά του πεζοδρομίου που κάθεται έτσι. Πάει, το αγκαλιάζει, μωρό μου και τα λοιπά, είναι παγωμένος, ο φίλος του έχει μείνει σοκαρισμένος και λέει αγόρι μου και τα λοιπά πώς, λέει, να λέει ο παππούλης, λέει, πού είναι ο παππούλης, λέει, που με πέρασε απέναντι. Λέει, ποιος παππούλης αγόρι μου, λέει, λέει, όχι, ήρθε ένας παππούλης, λέει, και με πήρε απέναντι, λέει, στο πεζοδρόμιο, έπιασε από το χέρι. Ψάχνοντας ο πατέρας στην Πελοπόννησο, βρήκε τον Άγιο Παΐσιο, του λέει ο μικρός, αυτός με πήγε απέναντι, πήγε τον βρήκε τον Παΐσιο. Λοιπόν, και υπάρχει αυτά ρε παιδί μου, είναι ζωντανές αποδείξεις. Μπορεί κάποιος να πει: α, μπορεί ο μπαμπάς να το σκαρφίστηκε και ο πιτσιρικάς δεν ήξερε τι είδε, δεν ήταν στη μέση προφυλακτήρα. Πάντα υπάρχει αμφισβήτηση και καλό είναι να υπάρχει γιατί αλλιώς δεν προχωράς. Να είχε καπνίσει καλό. Να είχε καπνίσει ο πεντάχρονος και δεν κάπνισε. Ο μπαμπάς που το σκέφτηκε. Όχι, μα ήταν εκεί μπροστά στον δρόμο κόσμο. Μα ήταν μπροστά στην Καλαμάτα. Ήταν στην Καλαμάτα. Ο Βέτε Κίλερ που λέει: βλέπω όλα τα βίντεο του Ριθότ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά πιστεύω στο Θεό, αλλά είναι φυσικό κάποιο να φοβάται το θάνατο, λέει, και να γυρίζει συχνά πυκνά στο κεφάλι του κάποιου. Τι, 1991 γράφει Βέτε Κίλερ. Οπότε, άμα είσαι γεννητή το 1991, είσαι δηλαδή 20-30 χρονών. Και σου 32, και σου γυρνάει στο μυαλό τόσο πολύ έντονη ο θάνατος. Μην το σκέφτεσαι κάτι, μην το σκέφτεσαι. Ο ψυχολόγος, μην το σκέφτεσαι. Να σου πω κάτι, μην το μελετάς. Ζήσε κάθε στιγμή και κανένας δεν έχει συμβόλαιο για το πότε θα φύγει, έτσι. Ζούμε εδώ και καλό είναι να προετοιμαστούμε, να είμαστε καλοί για το επόμενο. Εξηγώ στο Ριθότ η ζωή μετά το θάνατο. Εξηγώ τι συμβαίνει μετά, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Γι' αυτό σας λέω, δείτε και αν δεν σας αρέσει το. Δεν είμαστε καν αυθεντίες με τον Αλέξη. Αυτά που σας λέμε δεν σημαίνει ότι έχουμε τη γνώση του κόσμου και ήρθαμε να σας ανοίξουμε τα μάτια προς Θεού. Μελέτες κάνουμε, 5 πράγματα τα διαβάσαμε και ήρθαμε να σας πούμε κάποιες απόψεις.
βασιζόμενοι και εμείς, αν δείτε τα του ρηθότητα τα βιντεάκια, θα δείτε ότι αναφέρομαι σε φιλοσόφους, σε γιατρούς. Δηλαδή υπάρχει γιατρός ο οποίος γράφει για 110 περιπτώσεις, ας πούμε, που έχουν βγει από το σώμα και περιγράφουν πράγματα οι ασθενείς που συνέβησαν σε 3 δωμάτια πιο εκεί. Που δεν γίνεται, λέει ο γιατρός, εγώ να τον εγχειρίζω, να μου φεύγει, να σταματάνε οι παλμοί και να γυρνάει ένας πιτσιρικάς, ένα παιδάκι και να μου λέει τι έχει υποθεί 3 δωμάτια πιο εκεί ο γιατρό που κάνει μια άλλη εγχείρηση με το νοσοκόμα. Αυτό είναι ψυχή. Μπορεί ο άλλος να μου πει α, φυσική χημεία. Πες μου πόσο εγκέφαλος με τις χημικές ενώσεις ξέρει τι έγινε 3 δωμάτια πιο εκεί ταυτόχρονα. Ναι. Όσο έλειπα από τη ζωή. Είναι πολλά. Δείτε λίγο τα βιντεάκια. Σας λέω, μπορεί να τα αρνηθείτε. Προχθές κάποιος πέθανε πάλι, ήταν για 5 λεπτά νεκρό. Επανήλθε, δεν έχει εγκεφαλική βλάβη, περιέργως. Και είπε ότι δεν είδα ούτε φως. Έγινε και στο ίνταβαλ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είπε και στα κανάλια μίλησε. Λέει, ήταν όντως. Δηλαδή, τώρα το νοσοκομείο δεν μπορεί να βγει να πει αυτός πέθανε 5 λεπτά και να στην πόρτα ένα ψέμα. Πέθανε 5 λεπτά. Το μετρήσαν, ήταν γραμμένο στα πρακτικά, το είπαν νοσοκόμες γιατροί όλοι. Επανήλθε, δεν έχει ζημιά εγκεφαλική, περίεργο. Και του λέει, δεν είδα λέει, ούτε τούνελ με φως. Ένιωσα ζέστη, πώς θα μπαίνεις στο μπάνιο, λέει, μια γαλήνη. Και ήμουνα, λέει, δεν είδα το σώμα μου ακριβώς πάνω, αλλά ήμουν στο δωμάτιο. Δηλαδή, άκουγα τον γιατρό τι λέει, έβλεπα τις νοσοκόμες. Ήμουνα εκεί, λέει. Για όλα τα 5 λεπτά αυτά ήμουνα εκεί. Ήμουνα ανάμεσά τους. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς ήμουνα, μπορεί να είμαι και παντού, αλλά ήμουνα εκεί μέσα. Στο επεισόδιο Ψυχή μετά το θάνατο, τα αναλύω μια χαρά και σας λέω ότι γιατρός έχει 110 περιπτώσεις. Αναφέρουμε, νομίζω, έχει και φωτογραφίες του γιατρού. Που λέει ότι βγαίνουν οι ψυχές από τα σώματα και επανέρχονται και ξέρουν, δηλαδή, περιπτώσεις. Μάλιστα, τα κάνουν και ταινίες στο Hollywood, οι οποίοι ξέρουμε ότι δεν είναι και φανατικοί χριστιανοί, έτσι. Έχουν τον πιτσιρικά, ας πούμε, σε μια ταινία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, ο οποίος έλεγε στη μητέρα του, όσο αυτός υποτίθεται ότι είχε πεθάνει ο πιτσιρικάς 5 χρονών. Και έλεγε στη μητέρα του, σε έβλεπα που μιλούσε στο τηλέφωνο, που μιλούσε με αυτό και έλεγε αυτά. Που είναι αδύνατον από το κρεβάτι του νοσοκομείου να είναι μάρτυρας ενός διαλόγου έξω στο διάδρομο σε ένα κινητό. Η ψυχή υπάρχει, αλλά. Τα Ηλιούγεννα τι είναι. Τα Ηλιούγεννα ήταν τα Χριστούγεννα των αρχαίων Ελλήνων. Τι γιορτάζανε. Αυτό που έβλεπε Big Bang Theory. Big Bang Theory, ναι. Κοίταξε, θεοποιούταν και ο ίδιος, έδινε ζωή. Έτσι, η γέννηση του ηλίου ήταν διλιούγεννα. Ακριβώς δεν θυμάμαι να σου πω. Δεν τα ξέρω όλα προς Θεού, δεν ξέρω για τα ηλιούγεννα. Ξέρω ότι γιορτάζουν αντί για τα Χριστούγεννα. Σας έχω πει στο live παλιά στο Ριγκάρατζ ότι. Συγγνώμη. Ωραία ερώτηση. Δεν είναι γεννημένος 25 Δεκεμβρίου Χριστός. Ο Χριστός μάλλον. Είναι γεννημένος μετά από πολλή μελέτη που το έκανα, παιδιά, όσο πιο ενδελεχή μπορούσα. Γεννημένος 7 Μαρτίου ο Χριστός. Σας είπα ξανά, το 25 Δεκεμβρίου το αποφασίσανε οι 7 πρώτες εκκλησίες, γιατί βόλευε, γιατί ο κόσμος που ήταν τότε δεν πίστευε κτλ. Που ήταν οι άπιστοι και αυτά, που πιστεύαν σε είδωλα. Πώς το κάνουμε, το μάρκετινγκ της εκκλησίας τότε. Το μάρκετινγκ της εκκλησίας, ακριβώς. Γιορτάζονταν 22 Δεκεμβρίου. Ο γιος, όχι ο γιος ακριβώς, γιορτάζουν ο Θεός, ας πούμε, και το βάλαν κάπου εκεί κοντά για να έρθουν και πιο κοντά για να έρθει ο κόσμος. Είναι το marketing της εκκλησίας κατά κάποιο καλησπέρα τρόπο. Καλησπέρα από Βιαλίας, ο Κρις. Φίλος σου. Όχι, δεν είναι φίλος. Αλλά πίνω πολύ Βιαλ, γιατί έχω ένα άλλο επίπεδο. Να κάνω και μια παρένθεση εδώ πέρα, σαν μαρκετίστας. Μια που είπαμε ότι πίνουμε πολύ Βιαλ, που δεν έχουμε λεφτά για Βιαλ. Ό,τι κάνετε σε αυτό το βίντεο εδώ, με super chat και όλα αυτά τα τζουμούτζιρα εδώ, τα κολπάκια, 1 ευρώ, 50 λεπτά, 2 ευρώ, ό,τι βάλετε, δεν θα πάει στο Resurrection Garage, θα πάει στο Red Thought, όχι θα σωθούμε με τα 2-3-5 ευρώ, αλλά για να μπουν τα πρώτα λεφτά. Έτσι, για το, για ναι. Το καλό. Για το καλό. Γιατί το κανάλι ακόμα δεν είναι monetized το Red Thought. Θέλει να φτάσουν τους 1000 συνδρομητές και κάποιες ώρες προβολών, γι' αυτό σας ενδιαφέρει για τέτοια θέματα περίεργα και αυτά. Να μπει στο Rethought το κανάλι, το έχω γράψει πάνω πάτω, Resurrection Garage, Rethought γράφει, στο YouTube, να κάνετε ένα follow. Και όποιος ενδιαφέρεται να βλέπει τα βίντεο, να γράφει σχόλια, έχουμε φανατικά. Το ξέρω, ο Chris τι λέει. Δεν είναι πολύ, είναι 800 subscribers, 840, και ο Chris μπαίνει στο δικό μας κανάλι γι' αυτό. Ο Chris μπαίνει στο Rethought, ναι. Και μου λέει, μάλιστα μου είχε γράψει ότι, παιδιά λέει, σας παρακολουθώ πηγαίνοντας από Evian προς Παρίσι για τη δουλειά μου. Σας βάζω και σας ακούω στη διαδρομή και τα απολαμβάνω. Ο CSDB BDFS. Εντάξει, δεν το θυμάμαι έτσι. Όχι, Νέα Υόρκη. Την αγάπη μου από Νέα Υόρκη. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το διαδώσεις Νέα Υόρκη στους Έλληνες στην Αστόρια. Και ο GXR, φανατικός πάντως λέει, Thought.
Άρα το βρήκατε το βίντεο, ευτυχώς στο live το βρήκατε. Δόξα, δόξα, ναι. Πολύ φοβερή ερώτηση ο Κώστας. Τα ζώα έχουν ψυχή. Λοιπόν, πρόσεξε. Έχουν ψυχή τα ζώα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τι έχει πει ο Βούδας. Δεν ξέρω να σου πω τι έχει πει ο Μου. Υποτίθεται, σας λέω ξανά, ότι μπορεί να είμαι, αν δείτε τα άλλα τα βίντεο, είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ με όλες τις θρησκείες, με τους φιλοσόφους. Και αλλά... πριν από κάθε βίντεο, ο Λίνος. Δηλαδή, όταν, άμα δείτε εδώ, θα σας λέει, μπορώ να μην ξέρω για τα ζώα, αλλά με θέμα τα ζώα έχουν ψυχή, που είναι ωραίο θεματάκι, θα σας έλεγε αναλυτικά κάθε θρησκεία τη λέει, μελετημένα, έτσι, έφυγε μου με χαστιά και μου λέει, διάβασα αυτό, αυτό, ακριβώς. Αυτό. Ψάχνω, ρωτάω ανθρώπους μελετημένους, σπουδαγμένους, μπαίνω και στο ίντερνετ και αυτά, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μια όσο δυνατό καλύτερη μελέτη για να σας δώσουμε πράγματα και να σκεφτείτε. Τα ζώα... Μπαίνεις παππού στο ίντερνετ. Ο Άρης ήταν αυτός. Όχι, εγώ ρωτά. Α, ο παππού μπαίνεις στο ίντερνετ και ψάχνεις δεδομένα. Προς Θεού, δεν γίνεται. Λοιπόν, τα ζώα λένε ότι έχουν ψυχή οι πατέρες εκκλησίες. Γιατί εδώ λες, είπαμε το χριστιανό, δεν έχουν. Έχουν. Απλά. Όταν πεθαίνει το ζώο, χάνεται και η ψυχή. Αυτή είναι η διαφορά με το ανθρώπινο είδος. Γι' αυτό ο Θεός. Δεν θα πάμε πουθενά δηλαδή. Όχι. Στον παράδεισο που βλέπουμε κάτι λαφάκι, κάτι πουλάκι, τι είναι εκεί. Ρομπότ είναι. Στον παράδεισο. Είναι AI. Στον παράδεισο πάμε και όταν ξεκινόμαστε και βλέπουμε δικά μας πουλάκια, ας πούμε. Ένα πετυχημένο αστιάκι πάνω σε χάσκι. Ένα είναι ο Θεός. Σοϊτσίρο Χόντα λέει. Έτσι λένε ότι τα ζώα έχουν ψυχή, πραγματικά έχουν ψυχή, αλλά δυστυχώς με το φυσικό θάνατο φεύγουν και αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, άλλωστε ο Θεός όλη τη φύση την έκανε προς υπηρεσία του ανθρώπου. Χωσέ Παράνοια. Ναι. Τα λαφάκια και τα πουλάκια στον παράδεισο είναι NPCs. Ξέρεις τι είναι τα NPCs. Όχι. Παιχνίδι τα RPG που παίζεις. Παιχνίδι στον υπολογιστή που έχεις ένα χαρακτήρα και πηγαίνεις. Όταν εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Και πάντα έχει κάποιους χαρακτήρες που πας και σου λέει πέντε πράγματα, ξέρω εγώ, για να αγοράσεις πράγματα. Οι non-player που κάλακτες. Μην απλά και κάθονται έτσι. Καλό, καλό. Για να γεμίσουν το περιβάλλον. Ελάτε και στο Rethought. Κάνετε αυτά τα σχόλια, να σας βλέπουμε αυτά, τα θέλουμε. Να μην νιώθω μόνος που απλά εξιστορώ πέντε πράγματα. Θέλουμε και τα σχόλια από κάτω. Πιστέψτε με, έχουμε κάνει 11 βίντεο. Έχουμε γύρω στις 15.000 προβολές και στα 11 βίντεο. Και από όλες αυτές τις προβολές, από τα like, από τα σχόλια, είδα μόνο ένα αρνητικό ειρωνικό σχόλιο. Είναι τρομερή. Δεν νομίζω ότι είμαι κακός και αυστηρός και με το ύφος μου δεν επιτρέπω αρνητικά σχόλια. Προς Θεού, σας είχα πει από την αρχή του Rethought, όταν ξεκινήσαμε στο πρώτο επεισόδιο, πείτε ό,τι θέλετε, μόνο με καλή προαίρεση. Αυτό είναι που λέω και εγώ στο Ρε Γκαράζ. Δεν με πειράζει η κριτική. Πολλοί λένε, καλό μου δεν σηκώνεις κριτική. Παιδιά, η κριτική είναι να μου πεις, δεν μ' αρέσει. Κόκκινο χρώμα που έκανε στο αμάξι, το κάνει λίγο, ξέρω εγώ, κάπως. Ναι, νομίζω κάτι να ψήνω. Και βέβαια είναι και η κριτική φιλτραρισμένη από τη δικιά σου, γιατί η ομορφιά και το χρώμα είναι περιορία και σχολογιθόμητα. Παρ' όλα αυτά θα το ακούσω αυτό. Ή μη βάλεις γίνει την αρετομή που μου λέτε για το 2000, ας το χωρίς αρετομή. Και αυτό είναι κριτική. Και καλή. Ή ξέρεις τι, υπάρχει μια τεχνική, αυτό που κάνετε έτσι και σε έφυγε 5 ώρες, το κάνετε κριτική. Okay. Αλλά. Α, κριτική, το είστε χάλια, είσαι χοντρός, που δεν με πειράζει καθόλου, πείτε χοντρός. Είσαι χοντρός. Είσαι γύφτος, είσαι το ένα και το γύφτος δεν το λέω εγώ αρνητικά προς γύφτους, αλλά το λένε κάποιοι αρνητικά προς τα εμένα. Κάνα πρόβλημα, εγώ πάντως σας λέω σίγουρα ότι ο Αλέξης δεν έχει κλέψει ποτέ χαλκό και αλουμίνιο από κανένα σημείο της Θεσσαλονίκης. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, η κριτική, υπάρχει η κριτική και υπάρχει η επικοδομητική κριτική, η απλή κριτική και η κακία. Δηλαδή το να βρίσκεις κάποιον δεν είναι κριτική. Και να σου πω κάτι, μου κάνετε κακό, ούτε τον Αλέξη αν γράψετε κάτι. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που βλέπω σχόλια στο Rethought και μου αρέσουν πάρα πολύ. Ματίζομαι και λέω: Πόπο, δεν το είδα από αυτή τη σκοπιά. Πόπο, τι πει. Υπάρχουν άνθρωποι που μου υποδεικνύουν, ξέρεις, αφού θα μιλήσεις γι' αυτό, δες και αυτό το κομμάτι. Παρέα, γινόμαστε παρέα. Ακριβώς. Είμαστε στο ξεκίνημα. Όποιος θέλει, Rethought, μπαίνει, follow, βλέπιάκια. Μόλις μας ανοίξουν και τα live, θα κάνουμε και πιο live από εκεί πέρα. Θα φωνάξουμε και άλλες προσωπικότητες που είναι πιο μελετημένες περί των θεμάτων αυτών. Ακριβώς. Και θέλουμε, αν μας επιτρέψουν τα παιδιά, φέρουμε άτομα που είχαν εμπειρίες, θαύματα να το πούμε έτσι, ή έστω περίεργες εμπειρίες. Έχω θαύμα, το οποίο δεν μου επέτρεψαν να το πω παιδιά, για μένα είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό, αλλά δεν έχω την άδεια. Δεν έχω την άδεια, δηλαδή πραγματικά δεν έχω, αλλά να σας πω κάτι, ίσως τελικά πολλά θαύματα μπορεί να συμβαίνουν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα, που πραγματικά δεν τους νοιάζει καλά όταν φανεί ο ίδιος που του συνέβη, ούτε για πλάκα, έχει ξεφύγει σε άλλα επίπεδα, ανώτερα εκείνος.
Η ουσία είναι ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτά. Και αν υπάρχει αρνητικό σχόλιο εδώ, Αλέξη. Δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή λέει στο μέλλον τεχνολογία θα μας κάνει αθάνατος. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα κάνει η τεχνολογία μετά από κάποια χρόνια. Δηλαδή, βλέπω εγώ που είμαι παιδί της τεχνολογίας, που μεγάλωσα με υπολογιστές το 86 με κασέτα και τα σχετικά και τα είδα όλο το εύρος. Ακόμα και εγώ που έχω φαντασία και είχα φαντασία, βλέπω τεχνολογικά επιτεύγματα που έρχονται ή που θεωρητικά θα έρθουν και δεν τα πιστεύω, ενώ σε 20 χρόνια ίσως θα ζήσω κι εγώ. Φανταστείτε τι θα γίνει μετά από 300 χρόνια. Γιατί, να σου πω διαφορετικά, δεν μιλάμε τώρα το 2100 πώς θα είναι, που πάλι θα είναι χαόδης, έτσι. Πώς θα είναι το 2700, 600 χρόνια μετά με την τεχνολογία που έχουμε. υπάρχει μια πολύ. Αν ζούμε έτσι, γιατί έτσι προσπαθούν τα πράγματα, γενικά. Δηλαδή... Έχουμε γράψει και για προφητείες, έχουμε κάνει δύο εκπομπές για προφητείες. Ναι, κάποιος ρώτησε εδώ πέρα για δεύτερη παρουσία. Έχουμε κάνει επεισόδιο με δεύτερη παρουσία. Έχουμε... Για τη δεύτερη παρουσία, πρόσεξε. Οι προφητείες, στο νούμερο 2 μίλησα για τη δεύτερη παρουσία. Θα κάνω κάτι πολύ λίγο και μικρό εδώ, θα κάνω μια αναφορά. Μπείτε στο Rethought, στις προφητείες στο νούμερο 2, όχι στο ESO έτοιμος, στο προφητείες νούμερο 2. Όσον αφορά τη δεύτερη παρουσία, θα μπορούσαμε να την προκαλέσουμε αυτή τη στιγμή, λένε. Οι πατέρες που ήταν ψηλά. Πώς, αν πάμε όλοι και πούμε Χριστέ εσύ είσαι. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένει κάτι ο Χριστός, αν παραδεχτούν 8 δισεκατομμύρια ότι εσύ είσαι. Θα την προκαλέσουμε μόνοι μας. Αλλά η δευτέρα παρουσία είναι back ακόμα... στο Matrix αυτό. Είναι glitch του Matrix. Αν πείτε όλοι μαζί, πώς το πες, Χριστέ εσύ είσαι. Αν καταλάβουμε 8 δισεκατομμύρια όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη ότι αυτό είναι και πούμε Χριστέ εσύ είσαι. Τερματίζουμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε. Δεν κάνει η αποκάλυψη. Θα βγουν τα ρομπότ, θα είναι χάμος. 100%. Δείτε τα βιντεάκια αυτά με τις προφητείες και αν κάτι δεν σας καλύψει, κάντε και το σχόλιο ή θα κάνουμε. Ίσως το Rethought θα πρέπει να γίνει σε φάση στυλ πύλες του ανεξήγητου με διαφορετικά θέματα, σε live και με άμεση κουβέντα από τον κόσμο στο chat. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν μπήκατε μέσα να κάνετε εγγραφή. Δεν μπορούμε το live stream να πετύχουμε. Κοίταξε, τώρα έχουμε 160 άτομα που πολλοί θα είναι και από το Ρισάρι Ξογκάρι, βέβαια που είναι φαν του Rethought από ό,τι λένε. Θέλουμε τη βοήθειά σας στο να ανεβούμε, στο να πάμε 2-3 κόσμος. Να πούμε ότι εντάξει, είμαστε αρκετοί για να κάνουμε ένα live, να μπουν στο 50 άτομα μέσα να μιλάμε. Ακριβώς. Και δεν έχουμε θέμα να φάμε ώρα εμείς από το πρόγραμμά μας. Το γουστάρουμε να κάνουμε κάτι συζήτηση με εσάς και γιατί να βάλουμε και streaming εσάς με βίντεο. Θα το στήσω εγώ, δεν ακριβώς, έχω θέμα. Ακριβώς. Είναι θέμα δικό. Διαδώστε το και από Νέα Υόρκη και από Γερμανία, που ο θείος σου είναι από τη Γερμανία που μας βλέπει φανατικά. Ο Γιώργος. Ναι. Μας βλέπει φανατικά στο Rethought. Σας βλέπω. Γιώργο Θείε από τη Γερμανία. Ναι. Α, ο Θείος Γιώργος. Δεν είναι θείος μου, έτσι με λέει θείος, είναι από το άλλο κανάλι. Α, είναι από ναι. Μας έχει κάνει και χορηγία. Μας βλέπει φανατικά στη Γερμανία, λοιπόν, πες το και σε άλλο κόσμο για το Rethought. Όπως βλέπετε, δεν είναι καν θέμα κερδοσκοπικό το Rethought. Δεν περιμένουμε να φτάσουμε τις 100.000 και το 1 εκατομμύριο. Είναι δύσκολα θέματα. Εμείς θέλουμε να πούμε στην ψυχούλα, αν υπάρχει, στο βιοχημικό του εγκεφάλου. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Αυτό ήταν ο σκοπός μας. Και αν το πετύχουμε. Μπες λίγο στο κανάλι. Πόσους έχει τώρα το Rethought? Πήραμε κανένα ακόμα. Στο Rethought. Μπες στο Rethought, θα δεις από πόσα subscribers. Κάναμε τίποτα. Παιδιά, όσοι βλέπετε και θέλετε, μπείτε στο Rethought, κάντε ένα subscribe. Έστω να πάμε 900, είμαστε 840 κάτι. 854 ήμασταν στις 4 ώρα το απόγευμα. 892. Α, ναι, δόξα τω Θεώ. Ο Γιώργος πριν προλάβω να το πω, πέφτει τεχνικό στην παρασκήνια. Μέχρι να σηκώσετε ένα πέταλο. Μαξί φοράει κάτι σεξ παντοφλίτσες από ξενοδοχείο, παιδιά, μα τον δείτε, είναι τρέλα. Είναι κάτι παντός που τη λούφαρα από το ξενοδοχείο που είχα στην Καστοριά. Μπουρνούζι δεν μου είχε. Το μπουρνούζι δεν τον μπορούσε να το πάρει. Καταρχήν, πρόσεξε, έχει μπλέξει με ζηλιάρα γυναίκα, σπίρει το διαμαντέρα του, το όνομά του να αναφέρουμε. Αυτό μπορεί να πει την κάμερα. Εν τω μεταξύ ο Σπύρος, ξέρεις, μου κάνει, όχι, μου λες τέτοια, εγώ δεν σε ξέρω, πώς να ξέρω αν είσαι ζηλιάρα. Αυτό πάλι είμαστε 50 χρόνια φίλοι και την Αντιγόνη δεν έχεις γνωρίσει, αλήθεια. Ποτέ όμως. Τι φοβάσαι, ποτέ. Παντρεμένος άνθρωπος. Γιατί λέω τέτοια, λέω τέτοια εγώ, παράξενος με τους φίλους μου, έχουν απομακρύνει όλοι φίλοι. Επειδή λέω τέτοια, φοβούνται να μου γνωρίσουν τις γυναίκες τους. Σοβαρά μιλάω. Γιώργος, το ξαναρώτησε πριν και δεν το απαντήσαμε. Άποψη για κάρμα, λέει, βάση εμπειριών και γνώσεων. Άποψη για και κάρμα. Και πριν ξεκινήσει να πω, Χωσέ Παράνια, ο Χωσέ Παράνια είναι όλα αστεία μετά. Αν βάλω το κόλλητο, Ιησούς Χριστός νικά, ξέρεις το γιώτα σε Χριστού. Παίρνω παραπάνω λόγα, λέει, από το αυτοκόλλητο νος. Από το νος παίρνεις παραπάνω, όχι από το τρακατέλι, σκάρτρακ, εκεί παίρνεις 50 άλογα.
Ωραίος, ωραίος. Να, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να έχουμε ένα άλλο interaction, να έχουμε μια άλλη. Και ο Γιάννης, ο Τσουλάν, λέει: πιστεύω πως για αρχή πρέπει να κάνει μικρότερα βίντεο, το Rethought, με λιγότερες πληροφορίες. Ναι. Γιατί μπορεί να σου πει και μετά, λέει 50, αλλά με τόσες πληροφορίες και τόσα θέματα, καίγεται το μυαλό ή βαριέσαι. Το σκεφτήκαμε. Γι' αυτό και τα τελευταία επεισόδια μου δείξαν κάτι τέτοιο. Αν δείτε, είναι στο 24 λεπτό, 20 λεπτά εκεί. Ήδη το απλά στο 7 λεπτό δεν μπορεί να βρει να πει. Ακριβώς. Σε 7 λεπτά τι να αναλύσω. Τη ζωή μετά το θάνατο, να αναλύσουμε την πίστη με τις προφητείες σε 7 και 10 λεπτά δεν γίνεται. Είναι και κάποια θέματα τα οποία θέλουν τον χρόνο τους. Το ξέρουμε. Προσπαθούμε να τα κάνουμε. Κι άλλοι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε. Όσοι θέλετε, μακάρι να φτάσουν τους 1000 subscribers. Εγώ όμως θα το πω κι ας είναι αντιδιαφορετικό. Κι ας πέσει κάτω. Δεν σας ενδιαφέρει. Μην το. Ναι. Ναι, δηλαδή προς Θεού. Με το ζόρι δεν σας παιδί, δεν ήρθαμε εδώ να σας κλέψουμε να πάτε εκεί πέρα. Ακριβώς. Απλά δώστε του μια ευκαιρία, δείτε κάποια βιντεάκια, δεν ζαλίζουμε. 1-2 βίντεο την εβδομάδα βγαίνουνε. Τώρα θα είναι και πιο μικρά ευκολόπεπτα όπως ζητήσατε. Ακριβώς. Στην αρχή ξεκινήσαμε λίγο μια ώρα. Δεν το κλείνα τώρα, έλεγα κάτω κάτω που είχε κανένα και τίποτα. Παιδιά, εγώ προσπαθούσα να σας δώσω όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται και να ανοίξουν οι ορίζοντες μέσα από. Και από πολλούς φιλοσόφους και Έλληνες και ξένους, πολλές θρησκείες, όλες τις θρησκείες. Ήθελα απλά να επιχειρηματολογώ. Και ο Παναγιώτης που μας βλέπει αυτό λέει, όπως το πάτε 20 λεπτά λένε καλά, λέει και πιο συμπυκνωμένα. Δηλαδή μπαμ, 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 πιο γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Οκ, ναι, okay, ναι. Εδώ τρέξουμε. Εκεί θα το πάμε. Μισά να είναι πολύ το θέμα, έτσι και. Podcast. Λοιπόν, θα τα μετατρέψουμε σε podcast όλα και θα σηκώσουμε μαζεμένα να έχετε 10 επεισόδια. Στο Spotify. Είναι αυτό που λέει ο Σκούφης, κάνει το podcast που είναι ηχητικό μόνο. Στο Spotify, ναι. Μέσα από πολλοί έχουν Spotify. Ναι. Ακούνε κάτι, κάνουν με τα μικρό και ακούνε. Ναι. Να το σηκώσουμε εκεί πέρα. Και κάποιος άλλος μου γράφει συνέχεια, παιδιά, ανεβάζει το Spotify, είναι κρίμα, δεν το βοηθάτε το κανάλι γιατί δεν είναι στο Spotify. Δεν το έχω. Θα το κοιτάξω εγώ. Ναι. Κάνουμε τα πάντα, λέμε 900. Φτάσαμε 900, ευχαριστούμε. Μπράβο, ρε παιδιά. Να τα δείτε κιόλας, να έχει αξία. Ναι, έχει. Να έχει αξία, παιδιά. Ακόμα κι εγώ που το ξέρω και έχω μιλήσει πολλές φορές. Πιστέψτε μου, όταν είμαι πίσω την κάμερα και στα πρώτα επεισόδια κιόλα, θα το πάω. Πιστέψτε μου, όταν είμαι πίσω την κάμερα και στα πρώτα επεισόδια κιόλα, θα το πάω πιο σοβαρό. Πολλές φορές καθόμουν 50 λεπτά έτσι από πίσω, γιατί σε κάποια σημεία ξέφευγα με αυτά. Και μου ξέρετε το αστείο ότι τον είχα εκεί μπροστά μου και δεν κοίτουσα τον λόγο, κοίτουσα την κάμερα. Και ήμουν έτσι, κοίτουσα την κάμερα που τον έβλεπα live, α πούμε, και κολούσα κι εγώ. Και ήθελα να μιλήσω, αλλά σαν αρχή δεν μιλούσα. Τα επόμενα επεισόδια. Ο Φραγκίσκος Πιπερίς, τι ακριβώς βλέπουμε. Ξαναλέω γιατί κάποιοι μπήκατε τώρα. Το live του Rethought, που είναι το άλλο μας κανάλι, που είναι εντελώς διαφορετικό από το Ρεγκαράζ με αμάξια, είναι ένα κανάλι που μιλάει για θέματα λίγο πιο θρησκεία, λίγο για όλες τις θρησκείες, για προβληματισμούς της ζωής μας, θάνατο, ζωή, χρήμα, επιλογές, θαύματα, προφητείες, δηλαδή ακριβώς. Θέματα λίγο πιο βευγάτα. Και δεν λέμε, δεν μεταδίδουμε, πώς το λέμε, δεν πείθουμε για κάτι, απλά συζητάμε για διάφορα θέματα. Και επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε, ξεκινήσαμε να το κάνουμε σήμερα, συνειδητοποίησαμε ότι τεχνικά δεν μας αφήνει το YouTube, λόγω ότι δεν έχουμε πολλούς συνδρομητές. Αντί να το κάψουμε και να φάμε πίτσα, το live από το Resurrection Garage. Δανειστήκαμε το χρόνο και τον αέριο του Resurrection Garage. Δεν μιλάμε για αμάξια σήμερα, είναι δανεικό. Μόλις τελειώσει το βίντεο, θα το σηκώσω στο Rethought και θα το κατεβάσω από εδώ πέρα. Αυτό. Συγγνώμη κιόλας για όσους περιμένετε κάτι άλλο. Σήκωσα βίντεο σήμερα, δεν έχετε παράπονο, μεσημέρι. Οπότε έχετε και βίντεο στο τον αέρα μου. Ακριβώς. Χωσέ Παρά να περάσει τον καράζ. Μένω κοντά, λέει, μπορώ να περάσω, να περάσω. Ο Chris P λέει και τα 60 λεπτά, λέει, μ' αρέσουνε. Τα περιβάλλω, λέει, γιατί είναι σαν να βλέπω Netflix, έτσι το φαντάζομαι. Και εγώ μ' αρέσει. Έτσι, ναι. Εντάξει. Αν κάποια θέματα είναι, επίσης, στο ρηθό τι κάναμε. Τα τρία τελευταία θέματα του ρηθό για το χρήμα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. Όνειρα, όχι τα όνειρα, τα άλλα. Και για τα όνειρα, τα τρία τελευταία ήταν προτάσεις δικές σας. Ναι. Δηλαδή, άνθρωποι που βλέπουν το ρηθό, λέει, μπορούμε όχι αυτά και μάλιστα παιδιά. Ο Γιάννης Θεοδωράκης λέει, θα γίνεις ψυχολόγος μας, Λίνο. Παιδιά, δύναμη έχουμε όλοι μέσα. Δεν έχετε ανάγκη κανέναν. Όλοι είμαστε δυνατοί. Δόξα τω Θεώ. Μπήκε παιδιά ο Τσινός, το ξέρετε όλοι. Άρχισε να μας τρολάρει το κόκκινο background για τον Πάσχα. Αν έβλεπες το κανάλι μας, θα ήξερες ότι αυτό το background μας απλά ξαφνικά έβγαλε χερούλια εδώ. Τα είχα ξυλώσει εγώ να μην ρωτέ, αλλά η Δώρα δεν μπορούσε να ανοίξει την τουλάπα. Κάποια στιγμή μας έριξε κάτι, εσύ δεν είσαι εδώ, κάτι γαμό τέτοια. Ναι. Και ήρθε και τα βάλε πάνω τα λάπτοπ. Και μάλιστα έχασε το ένα. Λέει, έχασε μια βίδα, λέει, μας κυνηγάει μέχρι να πεθάνουμε. Έτσι που λέτε για το Rethought και το live.
Σας λέω ξανά, για μένα και για τον Αλέξη, ειλικρινά παιδιά, γιατί δεν περιμένουμε, σας λέω, ούτε πλούσιοι να γίνουμε από ένα κανάλι ούτε τίποτα. Έχει νόημα και ουσία να τα δεις μέσα. Για την αγάπη μας κάνουμε και την κάβλα μας, το πω έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι που το γουστάρετε πολύ και είναι εδώ μέσα. Ο Παναγιώτης λέει, φανατικός, περιμένει επεισόδιο με δημόνια ο Παναγιώτης. Αυτό που λέω για τους δαίμονες. Υπόσχομαι λοιπόν, άρα θα κάνουμε δύο θέματα τα οποία θα μοιραστούν μέχρι το Πάσχα. Το ένα θα είναι για τους δαίμονες και για τον διάβολο και το άλλο θα είναι για το Πάσχα και για το τι σημαίνει Ανάσταση. Μην στεκόμαστε μόνο στο Τζεφιρέλη και στο αυτό που βάζει ο Αντένα. Έτσι είναι πολλά πράγματα η Ανάσταση και σημαίνει πολλά πράγματα η Ανάσταση. Οπότε υπόσχομαι δαίμονες και Χριστός, τα δύο αντίθετα. Η μόρα, ανέφερε τη μόρα στην αμύγδαλα. Στα όνειρα. Πιάνει τον ύπνο, είναι πνεύμα, λέει τελικά. Ναι, θεωρείται ότι είναι πνεύμα. Για τους επιστήμονες το φαινόμενο ονομάζεται υπνική παράλυση. Το έχουμε κάνει το θέμα όνειρα στο ρηθό, να μπείτε να το δείτε. Η μόρα αναφέρεται είναι λέξη σλαβική και σημαίνει η έννοια. Ίσως είναι από το, ίσως από το εναμοράτα και τα λοιπά η μόρα. Μας πιάνει μια επιγγείλεια από τους επιστήμονες με το γεγονός ότι αφού ο φίλος δεν πιστεύει και τα λοιπά, ο εγκέφαλος έρχεται από την κατάσταση του ύπνου, ίσως ένα ξυπνητό, αλλά δεν μπορεί να δώσει εντολή σε όλα τα μέλη του σώματος να σηκωθούν. Δεν βρίσκουμε τη δύναμη να κουνήσουμε χέρια-πόδια, αυτό μας φοβίζει, προκαλεί ένα φοβικό σύμπτωμα. Λαγκ, έχει λαγκ, όπως το βίντεο που κολλάει, κάπως έτσι έχει λαγκ. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Έτσι εξηγείται ίσως η μόρα. Τώρα, για να σας πω να δείτε πράγματα τα οποία μπορεί να σας φοβήσουν και συνήθως μια γυναίκα τη βλέπουν όλοι, ή κάτι μαύρο που κάθεται πάνω και δεν σε αφήνει να κουνηθεί ουσιαστικά. Ο καθένας μπορεί να έχω, το... Έχεις πάθει ποτέ. Μία φορά. Μία φορά στη ζωή μου. Ναι, και εγώ μία φορά έχω πάθει. Ήμουνα Χαλκιδική τότε που δούλευα. Ήταν μία ψηλή Δήμετρη. Με μαύρα ρούχα. Ναι, δεν μ' άφηνα να κουνηθώ. Την ξέσπασε η μόρα και τώρα πνεύμα ήταν. Ήρθε η γυναίκα μου και λέει πνεύμα ήταν χρυσή μου. Η μόρα ήταν. Εγώ δεν μπορούσα να κουνηθώ. Πριν τι γυναίκα. Μόνο το τέτοιο δούλευε. Όλα τα άλλα παράλληλα. Ήταν παράλληλα όλα εκτός από αυτό. Έτσι για να το κάνουμε και λίγο πιο γλυκό. Οπότε το έχω ζήσει και αυτό μια φορά. Εντάξει, δεν ήταν γυναίκα. Απλά ήμουνα σε μια κατάσταση που. Έδινα εντολή, οκ, σήκω τώρα και ήμουνα πώς αυτό που λένε στο δωμάτιο που λένε οι άλλοι πεθαίνουν και αλλά ακούς τα πάντα, αλλά κάπως έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω, κανένα δεν δούλευε σωστά εκείνη τη στιγμή. Υπέθεσαι ήταν πολύ κούραση γιατί ήμουν άγνωστο, δούλευα τη νύχτα και τα σχετικά. Μην το γυρίσει σε bitcoin, όχι καμιά σχέση. Το ξέρω ότι και στο κανάλι το Restriction Garage ποτέ δεν έχω πει για τέτοια πράγματα. Δεν έχω διαφημίσει ούτε καν εταιρείες στοιχήματος και τα σχετικά που με έχουν πλησιάσει γιατί δεν γουστάρω. Δεν είναι θέμα παραδείγματος, μην δίνεις αυτό το παράδειγμα. Απλά, εντάξει, δεν, ούτε παιχνίδια, ούτε τρόπος να βγάλετε λεφτά, ούτε όλα αυτά. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι, γιατί δεν είμαι εγώ ειδικός για να σας δώσω πληροφορίες κάτι τέτοιο. Okay. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για την αξία του ανθρώπου που είναι δίπλα μου και του ανθρώπου που είναι από πίσω. Θα σας πω κάτι. Πιστεύετε ειλικρινά ότι ο Αλέξης όταν ξεκίνησε το Resurrection Garage σκέφτηκε ποτέ ότι θα φτάσει εδώ? Ή σκέφτηκε ποτέ ότι άμα θα γίνω πλούσιος θα βγάλω λεφτά? Παιδιά, είναι η αγάπη μας για κάτι, είναι αυτό που λέμε γάμα κάπα αύλα μας και θέλουμε και το κάνουμε γιατί ευχαριστιόμαστε. Και πιστέψτε με, πιο όμορφο πράγμα από το να συμμετέχει, να συζητάμε, να αναλύουμε, να τη ματαιοδοξία την έχουμε. Έτσι είναι ωραίο να σου λένε μπράβο ρε εσύ, ωραίο αυτό. Άνθρωποι είμαστε, ματαιοδοξοί είμαστε όλοι. Δεν γίνεται χωρίς τη ματαιοδοξία, αλλά δεν ξεκινήσαμε για να έχουμε κέρδος. Θέλουμε όμως και εσείς να έχετε κάποιο κέρδος. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μας. Ευχαριστιόμαστε και μας τιμάει. Να το ξέρετε, δεν ήμασταν άνθρωποι κινητούς αμαλιάς. Όλοι μας εδώ στην Ομίγυρη μπορούσαμε να είχαμε λεφτά. Ο Αλέξης με πες νύφες. Εγώ κολλούσα δίπλα να πάρω καμιά ξαδέρφη. Σε ευχαριστώ, Παύλο. Ο Παύλος Τίτος έγινε μέλος του Ριζάρκα Καράς, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να γίνει στο ρηθότ. Μέλος αυτοί που πληρώνουν. 2 ευρώ το μήνα. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν μπήκε τώρα όντως για το Ριζάρκα Καράς ή για το ρηθότ. Ο Γιάννης Θεοδωράκης λέει: το έχω πάει 3 φορές με τη μόρα, αλλά δεν είδα ποτέ καμιά γυναίκα. Είδα ένα χοντρό πάνω μου, λέει. Α, φιλάρα, πρόσεξε το αυτό. Πρόσεξε. Να το βάλεις να κάνει δίαιτα. Πες να ξανάρθει να μεγάλε. Ο Αλέξανδρος λέει: λέω γιατί έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πρότυπα. Ωραία. Φτάνες και μάγκες όλοι, λέει. Αυτό ας το δούμε. Αυτό ας το και δούμε. Πού θα πάει η κατάσταση. Αυτό ας το δούμε. Να σου πω κάτι τώρα. Πες. Να πω. Πιστεύω ότι. Ανέκαθεν υπήρχαν κάποια πρότυπα λίγο πιο μαγκιόρικα και αυτά. Δηλαδή, αν βλέπω και ελληνικές ταινίες παλιές, για να μην πάμε σε άλλες χώρες, γιατί είναι και άλλοι πολίτες με τα σχετικά. Βλέπω ελληνικές ταινίες και μια ζωή ήταν ο Μάγκας, που ήταν τον Μπεγκλέρι, που τους μαχαίρωνε, τους έσφαζε όλους, και η καλή κοπελίτσα που ήθελε αυτό να. Και το καλό παιδί που ήταν φτωχό όμως. Δηλαδή, υπήρχαν όλα τα πρότυπα όλα αυτά σχετικά. Κάθε εποχή έχει τα δικά της, okay. Για μένα το πρόβλημα ή το θέμα είναι τα social media και η τεχνολογία.
Βομβαρδίστηκε κάθε μέρα με χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια απόψεις άλλων ατόμων, τα οποία υπήρχαν πάντα εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ, Παύλο, τι το έβαλα για τα λεφτά, λέει, για το Rethought. Οπότε βγάλαμε τα πρώτα μας 2 ευρώ. Τα πρώτα 2 ευρώ, ευχαριστούμε. Τα οποία βασικά δεν είναι 2, γιατί τα μισά θα παίρνει το YouTube, αλλά 1 ευρώ βγάλαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Συμβολικά. Πολύ ωραίο. Ο Γιώργος λέει, βλέπω συχνά μωρά άσχετο. Είναι ότι βομβαρδίζεσαι με τόσες απόψεις που υπό άλλες συνθήκες πριν από 20 χρόνια δεν θα τις άκουγες. Θα υπήρχαν δίπλα σου, αλλά με πόσα άτομα θα μιλούσε τη μέρα σου. Θυμάμαι το 80 που μεγαλώσαμε εμείς, το οποίο τι να το ξεχάσω κιόλας πώς ήταν τότε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ουσιαστικά είσαι, άντε πες μέχρι τα 10 είναι που αρχίζεις καταλαβαίνεις καλά. 10 με τα 20 μου μέχρι το 2000, τότε άρχισαν να τα κινητά και είχαμε τα SMS, αλλά πες εκείνη τα 10 χρόνια ήταν αθώα. Δηλαδή, όποιον γνώριζε την κάθε αυτόν μιλούσες. Για να τον βρεις τον άλλο να είσαι στο σχολείο εδώ να πας, ή στο φροντιστήριο, ή για μπάλα έξω στο τέτοιο και θα έλεγες πόσες απόψεις να πεις, πόσα άτομα να συναντήσεις την μέρα, 20, 15, ραντεβού για καφέ, τηλέφωνο σταθερό, να μιλήσεις και καμιά μαλακιά από το σταθερό. Αυτό. Τώρα, από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ, έχω και το κανάλι, εγώ ακόμα περισσότερο, αλλά και να μην έχεις το κανάλι, τα βίντεο που θα δεις, τα post που θα δεις, κάθε μέρα παίρνεις καμιά 1500 απόψεις. Για οποιοδήποτε. Είναι τόσο βομβαρδισμός κάθε μέρα αυτό, κάθε μέρα. Που αρχίζει και αλλοιώνει το χαρακτήρα του καθενός, πιστεύω. Δηλαδή, να σου πω και διαφορετικά. Εγώ μπορεί όταν μεγάλωνα, λέμε τώρα, τυχαίο και το εγώ, να μην είχα ποτέ το μυαλό μου πάει στο, ξέρω εγώ, στο Feng Shui. Να μην το μάθαινα ποτέ, να μην ήξερα καν τι είναι και να μην το σκεφτόμουν ποτέ στην καθημερινή μου ζωή. Okay. Ρε φίλε, με το να ακούσει να έχει Feng Shui, Feng Shui, λέμε τώρα. Και βάλτε αυτό γιατί ρίξτε νερό στο σπίτι, γιατί Feng Shui, βάλτε πορτοκαλί με τέτοια, γιατί Feng Shui. Κάποια στιγμή. Γίνεται κομμάτι που συνείδητα και λες, αχ, μήπως να μην το βάψω μπλε, να τον κάνω κάτι που δεν το πέρασε ποτέ από άλλες συνθήκες. Συνήθως κάνεις κάθε φορά την περπατούρα, κάθεσαι στην άκρη του δωματίου και την περπατούρα να την βάλεις. Ναι, είναι καλό Feng Shui. Παράδειγμα το Feng Shui, το κατάλαβες. Όρη και πράγματα που δεν θα μαθαίναμε ποτέ. Από όψεις που δεν σκεφτόμασταν ποτέ. Αυτό από τη μία είναι καλό γιατί σου ανοίγει το μυαλό. Ακόμα και στο Rethought, ας πούμε, που μπαίνουν και ακούν πράγματα που δεν θα ακούγαμε ποτέ. Αν δεν θα συζητήσουμε ξεκαμιά. Θυμάμαι, υπήρχε μια φορά στις τόσα χρόνια που ερχόταν ένας τύπος σε μια παρέα που γνωρίζουμε, γιατί ήταν παρέα με παρέα. Πήγαινε καφέ, η δικιά μας παρέα, 5 άτομα και έλεγε ένας, παιδιά έχουμε μια άλλη παρέα, θα φέρουμε να γνωριστούμε και γίνουν περισσότεροι. Για να γνωρίσει καμία καινούργια γκόμενα, κανένα καινούργιο φίλο, γιατί οι 5 ίδιοι και οι 5 ίδιοι, 7 ίδιοι κάθε φορά καφέ δεν έλεγε και κάτι. Οπότε έτσι μπολιαζόντουσαν δύο παρέες για να γνωρίσει νέα άτομα. Ακριβώς. Τώρα και πάντα υπήρχε μια στις τόσες παρέες ένας περίεργος, ο οποίος ήταν λίγο περίεργος, ψαγμένος και αυτά έτσι. Πιο περίεργη φάτσα, ο οποίος ήταν αυτός που έλεγε τα paranormal, έλεγε τα ήξερα τα X-Files απ' έξω, έλεγε για εξωγήινους, έλεγε για πνεύμονες και τέτοια. Πάντα υπήρχε. Τώρα, για το πιο εύκολο να μπει. Για πνεύμονες λίγο δύσκολο. Πνεύμονες, είπα. Ναι. Πνεύμονες, έστω. Τώρα μπαίνει στο ίντερνετ, στο YouTube. Είμαι έτσι και βγαίνει μέσα από ένα ολοκλήρας πνεύμονας. Και βγαίνει ο Ρουβάς. ο Παύλος του έβαλε και 2 ευρώ. Ξέρω από τη συνδρομή και άλλα 2 ευρώ. Να σε καλά, ρε Παύλο. Θα μιλήσουμε ποτέ για τις εξτρεμιστικές θρησκείες. Φίλε, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο. Μπορώ να σας πω και τώρα απαντήσεις, δηλαδή εξτρεμιστικές θρησκείες. Ξέρετε τι γίνεται. Όπως μαζεύτηκαν και πολλές που άνες, όπως μαζεύτηκαν μάγκες και το εξτρεμιστικό. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Και θα σας πω γιατί. Στο Rethought, σε ένα επεισόδιο, έχω πει ότι ο Πλάτωνας, και άντε εγώ, η Μολύνος Ζαχαριάδης και ο Αλέξανδρος Κανιόγλου. Μέχρι εκεί φτάνει ο νους μας. Ο Πλάτωνας, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών, γιατί Σοκράτης δεν υπήρχε, σας απαντάω αν θέλετε και γι' αυτό, ο Πλάτωνας περιγράφει τις τελευταίες στιγμές της Ατλαντίδας. Και αφού περιγράφει τις τελευταίες στιγμές της Ατλαντίδας, τι λέει ο Πλάτωνας, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών. Η Ατλαντίδα χάθηκε γιατί χάθηκαν οι αρετές και οι ηθικοί. Τα Σόδωρα και τα Γόμορα. Δεν χάθηκε η Ατλαντίδα γιατί αναπτύξανε και είχαν κρυστάλλους και πολέμους με λέιζερ, με άλλους πολιτισμούς. Άτονας δεν ξέρει τι λέει, εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι, αλλά κακά τα ψέματα. Η εξτρεμιστική θρησκεία τι είναι. Όλοι μέσα μας έχουμε μια οργή, βγάζουμε ένα θυμό. Δεν μας αρέσει η κοινωνία, έχουμε ανησυχίες και καμιά φορά, επειδή δεν έχουμε σταματημό, ερχόμαστε στην άποψη ότι πρέπει να σκοτώσω το αντίπαλο που καταστρέφει εμένα, την οικογένειά μου και την κοινωνία. Και μπαίνουμε σε αυτό που θα μου ποτίσει αυτό το μίσος. Μια τέτοια θρησκεία εξτρεμιστική μπορεί να μου ποτίσει το μίσος. Εγώ το έχω ανάγκη αυτό, με βοηθάει να εκτονώσω όλη αυτή την ενέργεια που έχω μέσα μου και δεν μπορώ να τη βγάλω. Δεν βγαίνει αλλιώς.
μου κάνει κακό ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, μου κάνει κακό ο γιατρός που μου λέει αν δεν έχεις 4.000 ευρώ, το χάσαμε τον παππού. Όλα αυτά συσσωρεύονται, η ΔΕΗ που έρχεται 1.500 ευρώ γιατί δεν έχω αέριο και έχω συσσωρευτές και ο κόσμος φτάνει κάπου και μπαίνει σε μια θρησκεία και του λένε έλα εδώ να βρεις την... Λοιπόν, θα τους καθαρίσουμε, εμείς θα μείνουμε στη γη, να πάμε να τους σκοτώσουμε, αυτή είναι η κακή στη γη. Κακή μπορεί και να είναι αυτή που δεν είναι θρησκεία η ίδια εξτρεμιστική, ακόμα και που λέμε το Ισλάμ είναι εξτρεμιστικό. Και οι χριστιανοί κάνανε, όχι οι ορθόδοξοι βέβαια. Και οι ορθόδοξοι κάνανε. Και παιδιά, κάνανε, πώς λένε, σταυροφορίες. Παιδιά. Άιντα, πάρ' τους όλους και τους αδελφούς στη μέση. Πάρ' τους και αυτούς. Σας λέω για τρίτη φορά σε αυτήν την εκπομπή. Μην μπερδεύουμε τον Χριστό και τον Βούδα με τους βουδιστές και τους χριστιανούς. Οι άνθρωποι θα πέσουν έτσι κι αλλιώς. Η πτώση είναι δεδομένη. Απλά και η Ατλαντίδα κατά τον Πλάτωνα έπεσε γιατί χάθηκε η αρετή και η ηθική. Σήμερα ζούμε στην εποχή του χρήματος. Έχουμε εκπομπή στο Ρηφόδι για το χρήμα. Όλα τα ορίζει το χρήμα, όλα έχουν μια αξία, όλα αγοράζονται και πουλούνται. Το πτυχίο, κοιμάσαι με τον καθηγητή δεδομένα, το ξέρω σπούδαζα στη Γερμανία που λέμε εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι όλα, έλα μωρέ και τα λοιπά. Στη Γερμανία που σπούδαζα να σας ενημερώσω, εκεί που έμενα, στον ίδιο χώρο σαν σπίτι που ήμασταν, στο διπλανό σπίτι γιατί είχαν διάφορα σπιτάκια οι άνθρωποι οι Γερμανοί, είχα καθηγητή στο πανεπιστήμιο, εγώ ήμουν φοιτητής, αυτός ήταν καθηγητής και συζητώντας μου λέει, μεταξύ μας μου λέει, τόσα πρέπει να δώσεις στον καθηγητή στην εργασία στο τέλος και αν είσαι γυναίκα και όμορφη 5 με 10 επισκέψεις. Παντού είναι αυτό, αλλά για να φτάσεις κάπου στο ρηθό σε κάποιες εκπομπές έχω πει ότι οι Αμερικάνοι λέγανε από το 80 όταν πήγαινε να σπουδάσεις τα κολέγια και στα καλά τα πανεπιστήμια θα μπει σε ένα τούνελ. Όταν θα τελειώσει το τούνελ δεν ξέρουμε τι θα έχει κάνει, θα κοιμούν διάφορους, θα πουλήσεις την ψυχή σου, θα σκοτώσεις, θα να είσαι πετυχημένος. Παύλο, το είπα πολλές φορές, γιατί λέει μιλήστε για Max και τα σχετικά. Κάνουμε δανεικό live για το κανάλι ReThought, που το γράφω πάνω αν δεις και ένα post ReThought, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε στο ReThought για τεχνικούς λόγους λόγω του YouTube. Το κάνουμε εδώ, δεν μιλάμε για Maxια. Αν δεν σε ενδιαφέρει, δεν χρειάζεται να δεις το live. Είναι guest, ας πούμε, εδώ το live και θα φύγει μετά από εδώ πέρα και θα πάει στο ReThought. Το παιδί που λέει που μπορώ να δω αυτά τα επεισόδια, στο ReThought, πάνω άμα δεις έχω ένα σχόλιο tagged, στο chat που είσαι, που λέει Ρισάξον Καράς και λέει ReThought. Αν βάλεις ReThought στο YouTube, είναι το άλλο κανάλι μας, αν θες κάνει και μια εγγραφή, που μιλάμε για τέτοια. Ο Billy Z που ρώτησε. Παύλο σου απάντησα, σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το live είναι δανεικό. Billy Z ευχαριστώ λέει. Θα μιλήσει για παραφυσικά φαινόμενα. Σε ποιο κομμάτι, παραφυσικά είναι πάρα πολλά. Παραφύσιμο, πώς να είναι. Τα παραφύσιμα φαινόμενα. Είναι σε άλλο κανάλι. Οι εραστές δεν ξέρουν αυτά. Τι είναι υπερορθόδοξη. Υπερορθόδοξη, τι λέει υπερορθόδοξη. Δεν ξέρω εσύ το διαβάζεις. Ναι, τι είναι υπερορθόδοξη. Με όμικρο γιώτα, η υπερορθόδοξη. Υπερορθόδοξη, μάλλον υπερορθόδοξη θα γράψω. Δεν το ξέρω. Με πιάσα διάβαστο και μελετάω τόσο πολύ για θρησκείες και αυτά και το Κοράνι και το Βούδα και σίγουρα το Χριστό. Εδώ με πιάσα διάβαστο. Δεν το έχω ξανακούσει σαν ορολογία και τι μπορεί να σημαίνει και ποιοι είναι οι υπερορθόδοξοι. Θα σε γελάσω. Συγγνώμη, αυτό δεν. Δεν είμαι αυθεντία, δεν είμαι. Το κάρμα, το κάρμα. Πανεπιστήμονας. Και περιμένει βίντεο με εξτρεμιστικές θρησκείες ο Παναγιώτης. Ωραίος ο Ιορδάνης, έβαλε το link του ReThought. Μπράβο, μπράβο Ιορδάνη. Ευχαριστώ Ιορδάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες τα έξω τα δόντια όλα, λέει. Θέλουμε αντικειμενική άποψη και όχι φανατισμούς. Δεν έχουμε φανατισμούς. Μα δεν προσπαθούμε να σας ψήσουμε για τίποτα, το λέμε και στο άλλο κανάλι. Θες να είσαι άθεος, να είσαι μουσουλμάνος. Μα έχω και φίλους με άλλες θρησκείες. Και δεν με πειράζει εμένα σε αυτό κάτι, ούτε το λύνω. Ούτε εμένα, ρε παιδιά, ο Λούνος ήταν προσκεκλημένος σε δωδεκάθεα, ρε παιδιά. Μας το έχει πει και στα, άμα δείτε, λέει, στα επεισόδια. Δωδεκαθεϊστές με καλέσει να τους μιλήσω. Και να σου πω και κάτι. Έχει πολύ ανοιχτό μυαλό και εγώ. Όχι απλά έχω ανοιχτό. Και καρδιά έχω ανοιχτή εγώ. Όχι απλά. Θα μιλήσω για προσωπικό και βέβαια εκεί μπορεί να διακινδυνεύσω και τη ζωή μου. Αλλά εγώ θα σας το πω και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό... Το ακούσατε πρώτοι εδώ! Λοιπόν. Και τρεις μέρες μετά πάει ο Λούνος σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ναι, αυτοκινητιστικό όπως είπα λοιπόν. Εμένα με έχουν πλησιάσει και λέει ο φίλος στην αρχή ποια ψυχή βιοχημικά. Πιστέψτε με, αυτοί που κάνουν κουμάντο τη γη, όχι απλά πιστεύουν σε ψυχή, πιστεύουν στον σατανά. Λοιπόν, εμένα με έχουν πλησιάσει από αυτό που λέμε μονία, έτσι οι άνθρωποι, και με ζητήσαν εκεί. Μου έχουν δώσει την προσευχή τους, με πήραν στον χώρο. Γιατί,
γιατί πιστεύανε ότι δεν υπάρχει ψυχή. Μια χαρά ξέρουν οι Ελλήνες τι συμβαίνει. Λοιπόν, είναι πολλά παιδιά. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, ούτε μπορώ να το πω στο YouTube. Πρέπει να είναι κατηδίαν συζήτηση και όταν έρθετε στη Θεσσαλονίκη, αν είστε στη Θεσσαλονίκη, σε ένα καφέ, αν θέλετε, μαζευόμαστε 10-20 άνθρωποι να σας πω προσωπικά παραδείγματα. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω όλη την επιχειρηματολογία εδώ για το τι είναι η μασονία, τι είναι ο Σατανάς, τι είναι ο Σατανισμός. Και σας λέω ξανά, όχι απλά είπα, άκουσα, διάβασα, έζησα πράγματα. Και επειδή ήμουν φανατικός χριστιανός κάποτε, τώρα είμαι χριστιανός, δεν θέλω τη φανατίλα πουθενά, πιστέψτε με, εγώ δεν σταμάτησα με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ανήκε σε αυτό που είπαμε πριν, να κάνω παρέα. Ήταν ωραίος άνθρωπος, κάναμε την παρέα μας. Αυτός προσπαθούσε να με πείσει για το δικό του κομμάτι και εγώ προσπαθούσα να τον πείσω για το δικό του κομμάτι, για το δικό μου κομμάτι, με επιχειρηματολογία. Πολύ μορφωμένος, πολύ πιο ψηλά από μένα. Εγώ ήμουν 30 και ήμασταν 53. Ο οποίος άνθρωπος είχε ασχοληθεί και με μαγεία και τα λοιπά. Εξέχων πρόσωπο σε πόλη της Βορείου Ελλάδος. Γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολλά, απλά δεν θα μπορούσα να πω όλα αυτά που συμβαίνουν και γνωρίζω. Αν θέλετε να μιλήσουμε μια και έρχονται και εκλογές, λίγο πριν τις εκλογές, θα σας πω και για τις εκλογές πράγματα. Ναι, ρωτήσατε κάποιον, θα... χωρίς να κυρίζουμε εσύ πολιτική, να τους αφήσουμε. Εγώ θα... γιατί θέλω να λέω ότι και να μην βγει το κόμμα που συνοδεύει και το κόμμα που ψηφίζω, και να μην βγει ότι έκανα, τι είπα την άποψή μου. Μία άποψη σε εκατομμύρια. Γιατί να μην πω. Γιατί μετά είναι δίκοπο, ξέρεις. Δεν ψηφίζεις, γίνεται ό,τι γίνεται και λες, εγώ που δεν ψήφισα, εσείς θα κάνετε μπουρδέλο και καταλαβαίνεις, δηλαδή να μην μπορώ να βγω απ' έξω στο ότι. Εντάξει, εγώ έκανα την ψυχή μου. Πριν τις εκλογές στο Ριθότ, θα κάνουμε μια εκπομπή για τις εκλογές και θα σας πω πάλι από προσωπικές εμπειρίες. Ο Λίνος πιστεύει, αν καταλάβεις, ότι ό,τι και να ψηφίσουμε, τα ίδια θα γίνουν. Ό,τι να γίνουν, θα γίνουν. Ναι, ότι άλλοι τα ελέγχουν. Πιστέψτε με, ταπεινή άποψη και επειδή το ξέρω λίγο το θέμα από πιο μέσα. Δεν παίζει ρόλο το ότι θα ψηφίσετε εσείς, η Singular θα αποφασίσει. Η εταιρεία που μετράει υποτίθεται τους ψήφους. Και κάποιοι άλλοι που μπορεί. Άρα οι εκλογές όλες είναι νοθευμένες. Ψηφιακά. Θα σας πω στο επεισόδιο του Ριθότ. Προσέξτε ψηφιακά. Δεν μπορεί να έχουν διαφορά 1% και να την εμφανίσουν 20. Έτσι, αυτό δεν γίνεται. Ούτε 2 και να την κάνουν 10. Αλλά ακόμα και για να είναι η τάση προς ένα κόμμα που έχουν αποφασίσει αυτοί πριν χρόνια, αυτό θα το προκαλέσουν μέσα από ένα σκάνδαλο, μέσα από... θα προκαλέσουν τα γεγονότα αυτοί που κάνουν κουμάντο στη γη έτσι ώστε να φανεί ο ένας κακός και ο άλλος καλός ή λιγότερο κακός εδώ που φτάσαμε. Και αυτό τα βλέπουμε και σε Αμερικάνικη σειρά για τους Αμερικάνους ίδιους. Γιατί... καλά, εκεί είναι και ψηφιακή, έτσι, ψηφιακά πια, δεν χρειάζεται εκεί... κανένα. Αλλά πιστέψτε, θα τα πούμε για τις εκλογές, θα σας πω, έχω τόσα προσωπικά βιώματα από ο οποίος είμαι ο φτωχός και ταπεινός Λίνος. Αλλά πέρασα από πολλά και αν είμαι εδώ μαζί σας και δεν είμαι κάπου στην Καζαμπλάνκα σε μια πισίνα εκατοστάρα δικιά μου. Τώρα μιλάς, ο Τζίμι είναι δικό σου Τζίμι και τώρα τα λες καλά. Τα ξέρει όλα ο Λίνος και ποιος κόδος του JFK ξέρει. Αλλά δεν μπορεί να μας πει γιατί θα μας πέσουν εδώ μέσα στο σπίτι να μας φάνε. Για το μαλάκα, JFK θα... ζω να κάνω επεισόδιο μια μέρα να γίνει το Ριθότ έτσι μεγάλο, να λέμε πράγματα που να αλλάζουν οι δεδομένα και αυτά και μια μέρα εκεί που κάνουμε στο στούντιό μας. Και αυτά και λέμε. Να μπουν και να μας σκοτώσουν. Να μπει SWAT μαλάκα, να σκάσουν FBI Αμερικάνοι, μαύρο κουκούλο φέρμε. Να μας δείτε live στην κάμερα, να μας μαζεύουμε τα όπλα. Μπορούμε να πούμε και για το ποιο σκότωσε τον JFK. Ποιο ορίζει τις εκλογές στην Αμερική, στην Ελλάδα, παντού. Πόσο μαζί σας είπα στο Ριθότ, για όσους ξέρετε, για όσους δεν είδατε, σας είπα ξανά. Μην πιστεύετε σε Πούτιν και σε. Πώς το λέμε τα μαλλιά των παράξενων του ξανθών των πρώην Αμερικάνων. Τραμπ. Μην πιστεύετε σε Πούτιν και Τραμπ και Biden κτλ. Μπούρδες. Εξήγησα στο Ριθότ, αλλά αν θέλετε, κάνουμε στο θέμα των εκλογών. Να, αυτό είναι. Λέτε να κάνουμε πιο μικρές εκπομπές στο 24 λεπτό. Έχετε δίκιο. Είναι τόσα πολλά. Μακάρι να τα μοιραστώ μαζί σας. Δεν γίνεται από το ίντερνετ. Θα διακινδυνεύσω και τον εαυτό μου, γιατί είναι πάρα πολλά. Και είναι λίγο πιο μέσα. Μπας περιπτώσει, όσοι καταλάβατε. Το χρέος σας είναι, λέει, σαν πολίτης να ρίχνω ψήφο κάθε 4 χρόνια στην κάλπη. Το όχι το χρέος, αλλά δημοκρατική μου υποχρέωση. Πώς αλλιώς από. Θα κάνω ό,τι μπορώ σαν άνθρωπος στη ζωή μου για να βελτιώσω την κατάσταση στη χώρα, με το να είμαι σωστός άνθρωπος, να μην κοροϊδεύω κανένα, να μην κλέβω κανένα, να μην κλέβω το κράτος, τα που λέμε, οκ. Okay. Και να μεγαλώ το παιδί μου με αρχές. Περίμενε. Καλά πάει αυτό. Αυτό πήγε καλύτερα. Τελείωσε. Α, τι έγινε, παιδιά. Το λάπτοπ έκλεισε. Α, έκλεισε το λάπτοπ. Μάλλον. Μπαταρία. Οκ, μισό λεπτό, παιδιά, δεν είναι τίποτα τεχνικά προβλήματα. Μας ρίξανε! Οι Ιλουμινάτιδες! Δεν το έχουμε αυτό. Μας ρίξανε! Όχι, θα το φέρω τώρα. Κάνουμε το φως πως είναι τώρα, κάτσε να δω λίγο. Πιο καλά.
Πιο καλά είναι. Α, όχι, κάτσε. Δεν έχουμε αρχές. Κάτσε, γιατί είχαμε σημαντικά θέματα και μιλούσαμε. Εντάξει, είναι από πάνω τώρα, δεν είναι κάτι. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε, δεν πειράζει, γίναμε λίγο τώρα. Πάει ατμόσφαιρα, γνωριστήκαμε τώρα. Θα μιλώσω φωτισμό και αυτά για να σα ρίξουμε στο κρεβάτι. Ακριβώς, μετά, μέχρι τώρα, εκεί, μέχρι αφού πέσατε στο κρεβάτι. Να σα ρίξουμε στο κρεβάτι, αλλά να. Σημάδι να φωτίσετε όχι τα πόδια, από το μυαλό. Τον εγκέφαλο, το ρηθό. Εξωγήινη λέει, όπα, σημάδι από πάνω, από τον κύριο, από του Αμερικάνου. Έστειλε στη ΔΕΗ σήμα. Μαξίν, τελώ τυχαία μια εβδομάδα πριν βάλα ψηφιακό ρολόι. Της ΔΕΗ. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν κανονικό, είχε πάθει βλάβη, είχα βραδινό ρεύμα και έπαθε βλάβη και για δύο μήνες εγώ το λογαριασμό, ο βραδινός, μηδέν και όλα μπαίναν στο πρωινό. Πιο πολλά πλέον έχω. Και εκεί που μου έρθει να σου πάρω τηλέφωνο, ήρθαν κατευθείαν. Σου λέει βλάβη και μου βάλα ψηφιακό τώρα. Είναι τα κατευθείαν στην ΔΕΗ, στην εντοσύμα. Ετοιμάζεται να μπορούμε να στο κόψουμε όπου θέλουν μόνο εμένα. Ακριβώς. Να τι έγινε. Να τι... Όλα στο πρόγραμμα. Είναι κάτι μερικά στιγμή που βλέπει πάει το φορτηγάκι που λέει Cable TV και αυτά και μέσα όλα στην CIA ξεκάθαρα. Αλλά μουστάκι ψεύτικο κολλημένο και πάει ο Μάστρο ότι κάτι φτιάχνει. Ξέρω εγώ και είναι. Στο ρηθό. Κάτσε γιατί έχουν πολλά θέματα. Ναι. Σε τράβηξαν. Αυτό ο Φραγκίσκο δεν κατάλαβα ακριβώς το πώς το λέει. Σε τράβηξαν όλοι βλαμμένοι και βρήκαν πόρτα για φαντάσου. Δεν ξέρω για ποιο θέμα το λέει αυτό. Ωραίο τύπο Σερελίνο, πολύ αντικειμενικό μου φαίνεσαι, τελίτσε. Δεν ξέρω αν τον είναι ή όχι. Από ζώδια πώς πάμε, τέτοιες τώρα, ειδικό στα ζώδια. Μπορεί να μην πιστεύεις, αλλά... Κοίταξε, υπάρχει επιχειρηματολογία και σε αυτό. Όταν είμαι με ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό και τους λέω πράγματα, με κοιτάζουν και μου λένε τι λες τώρα, ποια ζώδια. Και τους λέω, ωραία, ανοίξτε Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνώτος του Δίτη, στο θησαυρό του, τα απαντά του, σελίδα 39, και ξεκινήστε να διαβάζετε. Και λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, τα ζώδια είναι 12, χωρίζονται του αέρα, τη γη κλπ. Βεβαίως. Πάτε στην Ιερά Μονή Σφιγμένου, την πιο φανατική μονή στην Ελλάδα. Με το που θα μπείτε, δείτε πάνω το ζωδιακό κύκλο. Πάτε σε άλλες μονές. Άρα η θρησκεία έχετε. Είναι κάτι μέσα στη θρησκεία που. Είναι ολόκληρη εκπομπή. Να μην το κάψουμε εδώ. Okay, θα κάνουμε στο ρηθό. Μακάρι, παιδιά, να είσαστε εκεί για να αξίζει και τον κόπο. Γιατί όταν βλέπω ότι είναι μέσα 200 και 300 άτομα, εγώ θα το κάνω και για έναν. Αλλά ακόμα καλύτερα να παίρνω και εγώ τις δυνάμεις, να μου δίνετε και εσείς λόγους και θέματα. Για τα ζώδια θα σου πω απλά: 12 οι φυλές του Ισραήλ, 12 οι θεοί του Ολύμπου, 12 τα ζώδια. Ο Χριστός διάλεξε 12 μαθητές. Κάποιοι για τους αριθμούς πριν, οι αριθμοί λέει, έχουν μεγάλη σημασία. Ναι, έχουν μεγάλη σημασία οι αριθμοί. Μπορεί να είναι και ο Φιούχος, μπορεί να άλλαξε ο χάρτης, μπορεί ο ουρανός να είναι διαφορετικός, μπορεί να μπήκαν άλλα. Έχουν μείνει εκεί. Ισχύουν, δεν ισχύουν. Χαρακτηριστικά μπορεί να δει, μην πιστεύετε σε αυτά. Θα κερδίσει το 7 τον Τζόκερο, το κρυό, ξέρω εγώ την άλλη εβδομάδα. Μπουρδο καταστάσει. Τάσει και ροπέ υπάρχουν στου ανθρώπου, χαρακτηριστικέ. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ζωγράφησε το μυστικό δείπνο έχοντα και του 12 σύμφωνα με το ζωδιακό κύκλο γύρω-γύρω. Μεγάλη συζήτηση. Και ο Φιούχο ο Σπύρο, και καλά κάνει και αμφιβάλλει και γουστάρω. Λοιπόν, αλλά θα το κάνουμε μια. Γνώμη για επίπεδη γη. Για επίπεδη γη, φίλε, είναι λίγο χοντρό. Δηλαδή, είναι πολλά θέματα που το είχαν ρωτήσει και στην αρχή, από, αλλά πιάσαμε λίγο. Ναι, καλά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλα τα πράγματα. Αν. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε φίλε. Βγαίνει, παίρνει ένα πύραυλο τώρα. Έχει λεφτά, τα 3 εκατομμύρια που θέλουν, πώ τιμή, 4 πόσα εκατομμύρια είναι για να πα. Βγαίνει από τον πύραυλο, σηκώνει στη γη και βλέπει τη γη να γυρνάει από κάτω σου. Αυτό είναι τα ψέματα τη NASA, φίλε. Λουμινάτι ξανά! Ναι, δηλαδή, τι επιπληκτική. Ό,τι πείραμα κάνανε, μαξί όλο το σκηνικό ξεκίνησε. Έχω δει τη μελέτη γι' αυτό. Ναι. Ένα τύπο το 1800 κάτι, ο οποίο εμεί κάναμε επανάσταση εδώ πέρα και αυτό έλεγε τα. Κάτι τεστ έκανε για το ότι. Να βάζω σε ένα ριάκι, έσκαψε ένα ριάκι το οποίο ήταν. Και έβαλε κάποιον στην άλλη άκρη από το ριάκι μετά από ένα, ξέρω, 500 μέτρα και λέει τον βλέπω, άρα δεν είναι η κυρτότητα τη γη. Χίλια δύο πράγματα τα οποία όλα αυτά αναιρούνται εύκολα επιστημονικά. Απλά ο τύπος δεν ήξερε καλή φυσική. Ήτανε, το έπαιζε. Τη εποχή δεν είχαν του φυσικού, τότε είχαν του επιστήμονε που ήταν κάπως. Που γράφουν ο καθένας τα δικά του, ό,τι του κατέβει. Δεν είχε αποδείξει ποτέ τίποτα με πράξεις. Και έλεγε πράγματα που τα έβλεπε. Όντως μπορεί να το παρατηρήσει αυτό, γιατί υπάρχει κάτι τουρκισμό στην ατμόσφαιρα, σου ξουμανταλάκια. Και δεν το. Και έλεγε ότι άρα είναι επίπεδη. Και ξεκίνησαν όλα αυτά, χάθηκε ένα διάστημα και ξανά άνοιξε τώρα τελευταία χρόνια με το ίντερνετ που πάλι κάθε άποψη βγαίνει προς τα έξω. Η γνώμη ότι φυσικά είναι μπάλα η γη, δηλαδή εντάξει τώρα τι. Εντάξει. Εάν σας αρέσει το Rethought, γιατί είμαστε στο Rethought, μας φιλοξενεί το Resurrection Garage, αλλά η εκπομπή είναι για το Rethought. Μπείτε στο Rethought, κάντε μια εγγραφή. Αν σας ενδιαφέρουν όντως ουσιαστικά τα θέματα και θέλετε να δείτε παραπάνω και να συζητάμε και εκεί. Γεια σου Λίνο, ναι. Θεόδωρος Δούκας. Γεια σου Λίνο Βεργέτη μου με τις ανταλλακτικάρες σου, μόνο Opel. Opel Lino. Ποιος είναι ο Δούκας? Θεοδόσης Λούκας. Θεοδόσης Δούκας.
πάρω πέρα ανταλλακτικά. Παιδιά, το ξαναπώ αυτό το αστείο, ξεκίνησε σε ένα live με το, εδώ πέρα. Ο Λίνος έχει μαγαζί με ανταλλακτικά, Opel, και το έχει βγάλει ο Πελίνο. Και όταν άκουσα ο Πελίνο, λέω: τι είναι, μα παιδικό σταθμό. Τώρα α πούμε έχω κάνει τα γενέθλια. Εσύ διάσα το. Κάνω τα γενέθλια τη κόρη. Ελάτε να πω πω. Μπράβο, με τα μπουζί. Πω, μαλάκα, ο Πελίνο. Εσύ θα πετάει τα μπουζί έτσι, αντί για τι μπάλε. Κάνει και τον κλόν, δεν το βλέπετε έτσι. Ευχαριστώ πολύ ξανά για ακόμα μια φορά τα παιδιά μέσα από το Resurrection Garage που ψωνίζουν, μου παίρνουν τηλέφωνο μέχρι και από Πελοπόννησο μου ζητάνε ψυγεία μηχανή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα πότε που βρεθείτε. Φαντάσματα λέει θέμα. Τα φαντάσματα. Φαντάσματα μια καθηγήτριά μου στο γυμνάσιο. Την έβλεπε, πω, τρόμαζε με άλλα. Λε το σεντόνι επιγόντω. Θα φωνάξουμε και του Ghostbusters live, αν θέλετε. Ωραία θέμα και, λέει. Πολλά σχετικά για εξωγήλου, δηλαδή αν ο Θεό έφτιαξε τη ζωή μόνο εδώ. Αυτό παραπώ. Θέμα ζωή σε άλλου πλανήτε και γνώμη θρησκεία πάνω σε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν εξωγήινοι νοήμοντε, όχι μικρόβια, σε άλλο πλανήτη. Λοιπόν, ένα ιερέα πολύ έξυπνο έχει πει. Και τι σα νοιάζει, αν είναι και εκεί. Θα τους κάνουμε και αυτούς τους χριστιανούς, θα καταλάβουν οι άνθρωποι, θα δουν τον Χριστό. Θα σας κάνουμε όλους σπασός και χριστιανισμό. Δεν το έθεσα έτσι. Θα γίνουν και αυτοί οι χριστιανοί. Ένα. Αλλά ο Χριστό... Άμα έλεγες την παγκόσμια, λέμε στο μέλλον γίνεται μια παγκόσμια κυβέρνηση όλη αυτή πέρα και κάποια στιγμή ανακαλύπτει η NASA της εποχής ότι βρήκαμε ένα πλανήτη με 7 δισεκατομμύρια εξωγήινους. Πελατάκια. Ναι, ψηφοφόροι. Λοιπόν. Μπαταρία, 20% μπαταρία. Ναι. Καλά πάμε, εντάξει. Αυτό γιατί δεν το βάζουμε στη φόρτιση. Ναι, γιατί δεν έχουμε ούτε αποκυρεύμα. Ούτε αποκυρεύμα. Κοίταξε, εντάξει, τι ώρα είναι, 8 και 20 είναι. Καλά, μισά ώρα. Μισά ώρα, 20 λεπτά θα το βάζουμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, όσο για τον χριστιανισμό, ο Χριστός έχει πει σε ανύποπτο χρόνο στο Ευαγγέλιο υπάρχει μέσα. Θα πάω να ετοιμάσω όταν ήταν να φύγει, ήξερε ότι έρχεται η Σταύρωση. Θα πάω να ετοιμάσω τον οίκο σα στου άλλου οίκου των άλλων παιδιών. Δηλαδή. Προφανώς ίσως να έχει κάνει το ίδιο και σε άλλους πολιτισμούς. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω να σας πω. Πολλές φορές μην βλέπετε και τα λοιπά, μας δείτε το βίντεο και αυτά, και αυτό μεγάλη συζήτηση. Μπορεί και να υπάρχουν, αλλά ας λύσουμε εδώ τα τοπικά μας, ας λύσουμε εδώ τα ανθρώπινα. Μην περιμένετε βοήθεια από εξωγήινους για να μας σώσουν. Δεν θα έρθουν να μας σώσουν εξωγήινοι, ούτε θα μας καταστρέψουν εξωγήινοι. Ακόμα εσύ, όλες τις ταινίες που βλέπω εγώ, το πιθανό βέβαια να μας καταστρέψουν. Ναι, δεν θα μας... Μπορούμε και μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και τα πληκτικά μόνοι. Εννοείται, να σου πω κάτι άλλο. Και να σωθούν. Είναι τόσα τρισεκατομμύρια, ο αριθμός των αστεριών, οκ, είναι μέσω γαλαξίας, είναι ένα νούμερο με πόσα δεκαδικά, δηλαδή πόσα μηδέν. Είναι τόσοι πολλοί πλανήτες και τα αστικά συστήματα. Οπότε το να σηκωθεί ένα πολιτισμός από κάπου μακριά, γιατί στα κοντινά συστήματα που έχουμε ελέγξει δεν είδαμε κάτι ακόμα που να δείχνει. Άρα το να περάσει δεκάδες, εκατοντάδες έτη φωτός με τη τεχνολογία που θα έχει, να έρθει εδώ για να πάρει τον δικό μας πλανήτη από εμάς, να μας φάξει όλους για να πάρει το νερό ή ό,τι άλλο θέλει, από τη στιγμή που σαν το δικό μας, ολόιδιος, υπάρχουν ήδη εμείς έχουμε βρει με τα περιορισμένα μέσα τεχνολογικά καμιά πενταριά λέει πλανήτης ίδιους με τη γη, στο γειτονιά μας. Ελεύθερους, πιθανόν δεν έχουν πολιτισμούς, είναι too much. Αυτό, εκεί είναι το πάγο. Τώρα να σηκωθεί να έρθει από την άλλη γωνία του γαλαξία, να φάει ενέργεια, να έρθει εδώ να πάρει τι. Το νερό. Έχει νερό σχεδόν από ό,τι βλέπουμε τελικά. Υπάρχει σε άπειρους πλανήτες, είτε σαν πάγος, είτε σαν άλλα. Άλλη... Δηλαδή δεν είναι το. Εδώ ακριβώς. Έχει σελήνη, βρήκα σελήνη νερό που είναι ξεραίλα και στον Άρη. Εντάξει, στο δεν είναι. Πάμε, ναι. Οπότε ναι, το να μας καταστρέψουν εξωγήινοι είναι τραβηγμένο. Δεν ξέρω καν αν θα έρθουμε σε επαφή ποτέ με εξωγήινους. Θέλω να πω για το AI κάτι που δεν ρώτησε κανένας, τεχνητή νοημοσύνη. Λεξάριθμος λέει, τι είναι λεξάριθμος. Υπάρχει ένας επιστήμονας από Α, θυμάμαι το επίθετό του, ο άνθρωπος ο οποίος εξηγεί πάρα πολλά. Όταν πήγα στη Σπάρτη να μιλήσω στους 12 θεϊστές, γυρνάει και μου λέει ότι το Ινδί επάνω, όπου είχε ο Χριστός Σταυρό, ο Ιησούς Ναζαρέος, βασιλείας Ιουδαίων, που το βάλαν περιπεκτικά και ελληνικά Ιουδαίοι, αν προσθέσει τα νούμερα, είναι αυτό και βγαίνει με το. Ο Χριστός είναι απίστευτος ο εξάρχημος. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι πάνσοφη. Κάθε τι έχει το... Η λέξη αγαθός, η λέξη θεός, η λέξη αν θυμάμαι και τα λοιπά, όλα έχουν τον ίδιο εξάρχημο. Τίποτα δεν είναι. Αν κάνεις τα γράμματα, νούμερα δηλαδή. Ναι, λέει, να προσθέσεις α, ένα, είναι κάπου είναι ολόκληρη επιστήμη και ολόκληρη... Είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα, είναι η πάνσοφη γλώσσα. Αυτό το ξέρω, ότι βάζοντας λέει κάποιες λέξεις, δηλαδή αν βάλεις... τη μία λέξη με την άλλη, μόνη τη μία είναι 6, η άλλη 12, αλλά με τις προσθέσεις βγάζουν ίδιο νόημα μια άλλη λέξη που βγάζει αυτή 12. Ακριβώς. Δηλαδή, έτσι άντε, ναι, ναι, ναι. Είναι ισχύ, αλλά στην αρχαία ελληνική, όχι στην νέα που μιλάω. Λίνος, μύστης πολλών θεμάτων. Πού να δει να μιλήσει για γυναίκες.
Πώς ο Θεός έφτιαξε ζωή, πιστεύεις ότι ο Θεός έφτιαξε ζωή μόνος του, το είπαμε. Έχουμε το, κάνει το Big Bang ή Θεός στο Ριθότ. Κάνετε εγγραφές, παιδιά, στο Ριθότ. Να κάνετε εγγραφές στο Ριθότ. 914. Πιστεύετε στη θεωρία της εξέλιξης. Φυσικά, εγώ πιστεύω θα αρμήνω πάρα πολύ. Απλά είναι αργή, δεν τη βλέπουμε εμείς. Αν και οι επιστήμονες νομίζουν ότι για να αλλάξει ένα γονίδιο σε μια, σε ένα είδος, εγώ, σε μια σαύρα στον άνθρωπο, ότι θέλει να πάρει εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, που κάποια γονίδια όντως παίρνουν τόσο, αλλά βλέπουν ότι ο άνθρωπος του 1930 με τον άνθρωπο του 2030, ας πούμε, ότι ήδη δεν έχουν αλλάξει τόσο τα γονίδια, αλλά είναι κάποια γονίδια τα οποία τείνουν να εκλείψουν και κάποια άλλα τα οποία τείνουν να έχουν περισσότερο ποσοστό στους ανθρώπους και βλέπουν ότι έχουν σχέση και με το περιβάλλον. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λένε ότι μετά από κάποιες εκατοντάδες χρόνια, εκατοντάδες μόνο χρόνια, έτσι, όχι χιλιάδες, τα δάχτυλά μας κατά μέσο όρο το μήκος ήταν πολύ μεγαλύτερο. Επειδή εγώ το βλέπω στα χέρια των γυναικών. Αυτό τον καιρό. Την εξέλιξη. Μέσα σε 20 χρόνια, επτάνες έχουν. Έτσι γίνονται. Θα είναι φέστο φω. Στο Instagram αυτά είναι φω. Ωραίο το θέμα αυτό που είπαμε για ζωή, θρησκεία, άλλου πλανήτε και σχετικά. Η Αρία Φιλή προέρχεται από τον Άρη. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Δεν έχει σχέση η Αρία Φιλή με τον Άρη. Δεν πιστεύω καν στην Αρία Φιλή. Δεν νομίζω. Πολύ γουστάνε το λιφάσι, την κοροϊδεύω που ήθελα να ακούσω τα δικά σα ζώδια πριν. Α! Μην ανοίξει θέμα για ζώδια με το Λίνο. Θα σου πει μέχρι πότε θα σου κάψουν και πότε θα σου κάψουν. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Είμαστε ζυγό, είναι ο Αλέξης. Με οροσκόπο λιοντάρι και ευτυχώς με έχει σώσει το λιοντάρι. Ναι, το ξέρω. Μετά τα 30 έγινα πιο λιοντάρι, γιατί άμα ήμουν ζυγό θα ήμουν τώρα. Ακόμα θα παίζα μουσικέ σε κλαμπ μέσα. Θα έκανα live streaming στο βίντεο σε παραθυράκι από το κλαμπ που θα έπαιζα. Στην Ήπειρο. Ο Σπύρος από πίσω είναι ζυγό. Αλλά έμεινε ζυγό αυτό. Αλλά έμεινε ζυγό αυτό. Λοιπόν, ο Αλέξης είναι, με έχει παντρέψει. Ο άλλο ο κουμπάρο είναι ζυγό. Ο Σπύρος είναι ζυγό. Σα λέω τώρα ότι. Μονόπελ, ρε. Λοιπόν, έχω πολλού ζυγού γύρω-γύρω γιατί είναι open-minded, δεν είναι δυσκύλοι και μου αρέσουν εμένα αυτοί οι άνθρωποι. Με την άσπρη την επιδερμίδα, με τη γαλάζια τη φλέβα επάνω, τι θα μπορούσε να είμαι, μαύρο σκορπιό. Και βέβαια ξέρεις ότι είσαι ζυγός με βάση τι ισχύει τώρα. Ναι, ναι, πάντα. Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο τρίκιο. Αυτός πρόκειται για το παιδί, δεν έχει όνομα, είναι ένα μάτσο ερωτηματικά μαύρη τέτοια. Mm-hmm. Οι συλλογιστικές λένε παιδί παιδιού δημοτικού. Οκ. Okay. Πολύ καλός, βεβαίως. Και στο δημοτικό μια χαρά παίρνουν σαν πάντως. Ερώτηση μαξί για την εξέλιξη. Δηλαδή, τι ακριβώς θέλω να πούμε για την εξέλιξη. Να λύσουμε τώρα γενετικά όλα τα γονίδια. Big Bang και Θεός υπάρχει στο Ριθότ, είναι νομίζω το δεύτερο ή το τρίτο επεισόδιο, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Υπάρχει εκεί η απάντηση. Αν μπείτε στο Ριθότ. Είναι το. Ίσως Ιώτα Νι, Βίτα Ιώτα ή ίσως. Ιησούς Ναζωραίος Βασιλιάς Ιουδαίων. Ινρι. Ναι. Το Ινρι είναι λατινικό, είναι Ρεξ, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Τυρανόσαυρος Ρεξ. Άλλοι μπορεί να το απεικονίσουν. Το Ρεξ είναι ο τυρανόσαυρος βασιλιάς. Βέβαια. Μπορεί να είναι το ρο από το Ρεξ το βασιλιάς, μπορεί να είναι το βίτα. Γεια σου, ζήσει από τα Φάρσαλα! Ωραία τα Φάρσαλα. Θα πήγαινε Φάρσαλα τώρα. Χαλβά να στείλει. Δεν ξέρω χαλβά, κάτι άλλο. Τι λες, εγώ νηστεύω κιόλα, στείλω χαλβά. Ωραία θέμα, τι ισχύει από την ταινία του κώδικα Da Vinci, αν έχουν κάποια βάση όλα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση σε ένα επεισόδιο του κώδικα Da Vinci. Τι. Δεν μου απαγορεύει τίποτα. Θα μπω στα προσωπικά σε αυτές τις μυστικές οργανώσεις. Προσπάθησαν να με πλησίασαν, πήγαν να με μιλήσουν. Θα μπούμε σε ένα θέμα και εγώ δεν ξέρω αν κρατάω πολύ πολύ το στόμα κλειστό. Να μπορεί... το κρατήσει, θα μας κλείσει το FBI. Εγώ θέλω. Ο σκοπός αυτού του καναλιού για μένα και θα γίνει πετυχημένο και ας έχω 1.000-2.500 όσου να είναι. Να μπουκάρει το FBI για να μας θυμώσουν. Σημαίνει ότι κάτι λέμε σωστά. Το θέμα είναι μην μας φάνε σε κανένα βάσος καθώς προπατάμε και να μας πάρει κανένα χαμπάρι. Εγώ και πολλά αμάξια παλιά και θα μου κόψουν τα φρένα εδώ. Είδες τώρα δύο σταθμάρχες, γεια σας, πήγανε αυτοκινηστικά. Ναι. Και καλά τυχαία. Ακριβώς. Οπότε θα λένε μετά και όχι τίποτα. Δεν πιστεύεις κανένας ότι ήταν η CIA. Θα λένε με τα χρέμια που οδηγάει ο Κανιόγλου 30 χρόνια τα φτιάχνει μόνος του. Η CIA φρένα... του φταίει. Η CIA του φταίει, ναι. Αν δεν ψήσει μετά. Σπύρο, το πόσο της 100 είναι. Ο Κυριάκος λέει, ο Λίνος είναι open-minded. Καλό. Καλά, δεν το συζητάω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Ναι, ναι, λόγω τα λέγνια αυτά είναι καταπληκτικά. Τα γουστάρω πάρα πολύ αυτά. Το κάνω συνέχεια εγώ και μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Μπράβο. Open-minded. Πολύ καλό. Πάρα πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Την ώρα για τα κρύπτο. Αν εμβαθύνω στα κρύπτο, θα σου πω απλά ότι το 2007, 8, 9, Μαΐναρα ήταν από τις από τους πρώτους μαΐναρα στην Ελλάδα και βγάζαμε 4 με 5 bitcoin τη βδομάδα. Κάποια στιγμή είχα καμιά 50 bitcoin. Είχα σε αυτό το δωμάτιο, όχι,
στο μεσαίο δωμάτιο, όταν είχα στο σπίτι, το 10 δηλαδή, ήταν το δωμάτιο κλειστό και άνοιγε στο δωμάτιο και έρχονταν ένα χειμώνα καλοκαίρι. Το χειμώνα άνοιγε την πόρτα και βγάζει ζέστη όλο το υπόλοιπο σπίτι. Είχα μέσα 5 mining PCs, στου τοίχου τα είχα φτιάξει, μητρική, κολλημένη στον τοίχο σε plexiglass. Και έμπαινε στο δωμάτιο μέσα και όλοι είχαν υπολογιστές που δουλεύανε, έκαναν όλες. Και έβγαζα, σας λέω, τότε ήταν ευκολία καλύτερη και έβγαζα 4, 3, 4, 5 λόγω. Ξεκίνησα με 6 bitcoin την εβδομάδα και πέσανε καθώς περνούσαν οι μήνες, γιατί έπεφτε τότε ραγδαία, ανέβαινε δυσκολία ραγδαία και έπεφτε η απόδοση. Και βγάζαμε καθαρό bitcoin μαϊνάραμε. Δεν μαϊνάραμε, δεν υπήρχε το Ethereum καν. Υπήρχε Litecoin και Feathercoin, μόλις και το Feathercoin. Και κάποια στιγμή είχα bitcoin, σας λέω καμιά 40, 43. Είχα κάποια τα έκανα μετά Litecoin και είχα καμιά 150. Γενικά, αν τα είχα αυτά, τα είχα κρατήσει και τα είχα σε σημερινά λεφτά, θα ήμουν εκατομμυρίουχος απλά. Έτσι απλά, έτσι απλά. Μόνο τα bitcoin μου, δηλαδή να μην φτάσουμε κάποιος που έχει φτάσει 50.000, τώρα που είναι 20-25 πόσο είναι αυτό το διάστημα, θα είχα κάνει το 50, θα είχα κάτι εκατομμύρια. Τι δεν πλήρωσε τότε? Πλήρωσα, εντάξει, ήταν φθηνή η ΔΕΗ τότε, ρε φίλε, το 6 ειδικά. Yeah. Ήταν... Και επίσης κάποιες φορές μπόρεσε και πήρα κάποια μηχανήματα σιγά σιγά από εδώ, γιατί μαϊνάρα ξανά και το 14, το 15. Τότε μαϊνάραμε Ethereum, νομίζω βγάζαμε, και μετά είχαν γίνει τις μόδες όπως και τώρα μαϊνάρες κάποια μικρότερα, νομίζω να βγαίνουν πιο εύκολα και τα μετατρέψεις κατευθείαν σε άλλα. Και ξαναμάζεψα πάλι κάποια, ένα 0,25 bitcoin μάζεψα. Την πρώτη φορά τα έδωσα για... και πήρα την SLK. Το πιστεύεις? Τα έδωσα τότε για 2,5-3 χιλιάρικα και αγόρασα την SLK. Η SLK είναι αγορασμένη με κρυπτονομίσματα, με μπόλικα bitcoin κιόλας και τα είχα δώσει νομίζω για 60, τότε 65 ευρώ κάνανε το ένα. Δηλαδή κάνανε 600, ναι, επί 5, 5-6-30 αυτό, 60 κάτι και έκανε ένα πικ στα 90, 120, τότε με την Κίνα, όπως μπήκε η Κίνα και δεν πούλησα τότε και με το πάρασα να πέφτει. Πούλησα στα 60 και έλεγα, τότε. Πού να σκεφτείτε 12 χρόνια πριν ότι θα πάει τόσο. Και έλεγα, γαμώ, το έχασα λεφτά, λέω, γιατί είχε φτάσει 120 και το πούλησα εγώ στα 60 φεύγα. Τα μισά λεφτά θα έβγαζα 6.000 κάτι για 3. Και αν τα είχα τώρα θα είχα εκατομμύρια απλά. Θα τα είχα πουλήσει δηλαδή, σίγουρα θα είχα πουλήσει τα μισά. Γιατί τα είχα, πώς το λένε. Ακόμα κάπου τα πορτοφόλια μου. Αυτή είναι η πονεμένη ιστορία με τα κρύπτο, αλλά δεν χαλιέμαι. Χαλάστηκα κάποια στιγμή όταν έγινε το μπαμ με το κρύπτο και έφτασε το bitcoin στα 25 την πρώτη φορά και αυτά. Για μια εβδομάδα το έλεγα συνέχεια στη Δόρη. Δόρη το ήξερε, το είχε ζήσει. Ο κουμπάρος μου, ο Στίβ, το είχε ζήσει. Μαϊνάρα μαζί. Και το έλεγα συνέχεια εκείνη την εβδομάδα μου χάλια. Έλεγα στη Μάνα και λέγανε: εντάξει, με τρελαίνεις. Τώρα τι έκανα, έγινε. Λέγε, άμα ήξερε, λέει θα. Μετά και τώρα θα κάνω live σε έπαυλη. Άμα τα είχα τώρα, λέει θα κάνω live σε έπαυλη. Μπήκε η Δόρα μέσα και. Ακούει το κανάλι. Ακούει το κανάλι. Αυτή τώρα τη γραμμή, παρακαλώ. Όχι, δεν με αφήνετε να δω το live σα, γιατί σα τώρα τη γραμμή υποτίθεται. Αν δεν κάνω. Πονεμένη ιστορία για τον Άλεξ. Απλά δεν κράτησα τίποτα. Τι όμω τι θα έκανε στα bitcoin. Είπα. SLK πήρα. Το είπα. Την SLK. Το RX8. Τερφορμάζει τα υπόλοιπα, πήρα το RX8. Μάζεψε κι άλλα για να καταλάβω. Ναι, ξαναμάει. Το 14, το είπα και το 18, το 18. Το οποίο άρχισε τότε πούλησα όμως και πήρα RX7. Καλά, βέβαια με τα αυτά που θα είχα τώρα δεν είχε μια σχέση αυτά που παίζουν τώρα με τα μάξια, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Απλά ξέρεις τι, είναι και αυτό σαν τον τζόγο. Είναι και αυτό σαν τα στοιχήματα. Δηλαδή λες ότι ρε φίλε, γιατί λέει όλα σου μαλάκα, έπαιξε αυτά τα νούμερα, αν τα παίζα τώρα ή εκείνα. Αν τα ξέραμε όλα αυτά, okay, όπως άμα ξέραμε το μέλλον γενικά. Μπορεί να κλείσει να βγει σε κάποιο παράστα. Αν ξέραμε το μέλλον, θα μπορούσε να βγάλει λεφτά από, όχι μόνο από τα bitcoin, και από χίλιες δύο τρόπους. Δηλαδή, θα πήγαινα πίσω να πάρω κάτι μικρό το οποίο τώρα πια χρυσό. Δηλαδή, ποιοι τρόποι υπάρχουν. Και να εκμεταλλευτείς όχι μόνο τα bitcoin, που είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να μπορούσε να πας πριν. Βάζεις ένα πορτοφόλιο, γιατί δεν έχω αλλάξει τα πορτοφόλια. Δεν είναι όπως τα, δηλαδή, άμα πήγαινες πίσω στην, από το 50. Και παίρνει δολάρια ή στην Ελλάδα και παίρνει δραχμές, τώρα θα ήταν άχρηστε. Mm-hmm. Δηλαδή, πες ότι έπαιρνε 5 σακούλες, έβαζε κάπου, τις έσταβε και ερχόμουν στο μέλλον ξανά. Αυτές οι συζητήσεις μου αρέσουν, με μέλλον τέτοια. Ερχόμουν στο μέλλον ξανά να τις ξεθάψεις. Θα ήταν δραχμές, θα τις είχε χάσει. Αν είχε μάρκα, βέβαια, η γερμανική κυβέρνηση ακόμα δεν έχει τα μάρκα πίσω στις τράπεζες. Μπορεί να τα κάνει ευρώ. Σοβαρά. Ναι, δεν είπα ποτέ θα τα κάνω. Όσο έχετε μάρκα. Χρυσό θα μπορούσε να θάψει και να ξεθάψει. Okay. Mm-hmm. Αλλά το πιο απλό. Πας πίσω στο 2005, παίρνεις με 6 λεπτά έκανε το bitcoin, παίρνεις το 4 πόντα, παίρνεις 1000 bitcoin με 50 δολάρια, οκ. Okay. Γιατί και πίσω να πας, το χρυσό θα πρέπει να πληρώσεις ή τις δραχμές θα πληρώσεις.
Απλά με τον, με τον, στο μισή τιμή, στο ένα τρίτο, mm-hmm. πληθωρισμό που ανέβηκε. Mm-hmm. Το bitcoin θα πάει με γελία νούμερα. Δηλαδή είναι... Και τα βάζει σε ένα πορτοφόλι, εκείνη τη στιγμή από έναν υπολογιστή, και το πορτοφόλι αυτό έρχεσαι στην Ελλάδα, έρχεσαι τώρα και το ανοίγει. Τα λεφτά θα ήταν εκεί πέρα από τότε. Δεν μπορεί να καταλάβει κανεί ότι είχαν από τότε τα bitcoin και ότι. Δηλαδή ούτε traceable δεν είναι, καταλάβει που το λέω. Είναι ένα πορτοφόλι από τα χιλιάδε που είχε κάποιο bitcoin μέσα, τα οποία τα είχα βγάλει τότε και τελείωσε. Τα βγάζει και είσαι σάμπλουτο. Οπότε όποιο μπορεί να ταξιδέψει στο παρελθόν, κάντε αυτό για να είστε πλούσιοι. Και να δώσει και το δικό μου πορτοφόλι πίσω να βάλει κάτι της, για την ιδέα, για το hint. Στο πόσο τα 100 είναι? Δεν μπορώ να δω τώρα. Λογικά θα βγάλει στο 10. Τι δεν έφτασε ούτε στο 10. Το, μα, λοιπόν, θα σας κάνω μια άλλη βίντεο για τα bitcoin και τα σχετικά. Δεν έχει νόημα να σας πω τώρα τι, και έχουμε πολύ μεγάλη υπόθεση. 11 λεπτά έχω σε bitcoin, λες από πίσω δύσκολα είσαι. Να πες να πόσο έχει. Τι λέει, 13. Τι άλλο θέμα. Α, για το AI. Έχει καταλάβει κανένας από εσάς τι μεγάλη, πώς το πω τώρα, επανάσταση έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ήδη τη χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος για πράγματα που ούτε μπορείτε να φανταστείτε. Και θέλω να κάνω ένα βίντεο για αυτό στο Rethought. Πράγματα και να σας δείξω και πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή τη στιγμή. Αν βάλετε τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύει για εσάς σε πολλούς τομείς και να βγάζετε λεφτά, χοντρά λεφτά, χωρίς να κάνετε τίποτα εσείς, χωρίς να κάνετε τίποτα. Εκμεταλλευόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Αν σας πω ότι όλα τα εξώφυλλα του Rethought, όλα, το εξώφυλλο αυτού του live που είμαι εγώ με τον Λίνο κάτω και αυτά, όλα αυτά τα έχει φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη, τα ζωγράφησε τεχνητή νοημοσύνη για μας μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν εργαλεία αυτή τη στιγμή που πηγαίνεις και του λες, ζωγράφισέ μου τον Λίνο σαν υπότι, σαν υπότι το πάνω μεσαίωνα, στο, ναι, στο ματωμένος άλλο. Από εδώ πάνω στο άλλο με χρυσή πανοπλία, με κομμένο το ένα χέρι, να κρατάει ένα φωτόσπαθο, σας το ζωγραφίζει και με το στυλ που θες του λες, θέλω να το κάνεις καρτούν, θέλω να το κάνεις ρεαλιστικό, τέρμα ρεαλιστικό, θέλω να το κάνεις high definition, θέλω να το κάνεις σε μηχανή γραφικών του Unreal, ξέρω εγώ, θέλω να το κάνεις, σας το ζωγραφίζει, θέλω να το κάνεις πίνακα με λάδι, ξέρω εγώ. Σας το κάνει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει επίσης άλλο AI, τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο πας και του λες, θέλω να μου γράψεις μια έκθεση 500 σελίδων για την αρχαία Ρώμη και το σύστημα, τον δρόμο στην αρχαία Ρώμη. Σας το βγάζει σε δευτερόλεπτα. Ή άλλο πηγαίνει και του λες, θέλω να φτιάξει ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού, να το κάνω copy-paste στη γλώσσα και να το δημιουργήσει, που να κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτό. Θέλω να φτιάξει site, website, μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι πράγματα που αν περάσουν, υπάρχουν στιγμή, είναι live, αλλά ήδη στην Αμερική άρχισαν να ενώνονται με μαζικές κινητοποίησεις, πώς το λένε, δικηγόροι και οργανώσεις καλλιτεχνών και τα σχετικά, γιατί λένε ότι άμα αυτό αφαιθεί ελεύθερο, θα καταστραφούν αυτοί τα πράγματα. Εχθές διάβασα ότι ο Elon Musk είπε καλύτερα να σταματήσουμε αυτό που γίνεται με το artificial intelligence, γιατί θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Είναι θέμα χρόνου. Ο Elon Musk το πάει και αλλού. Ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα artificial intelligence, καλή ώρα Skynet Terminator, που όντως θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει. Και με η εξυπνάδα ότι είναι τόσο, όχι η σοφία του, που βέβαια έχει όλες τις προφορές του κόσμου, αλλά σε κλάσματα, αλλά η εξυπνάδα του είναι τόσο τεράστια, πιο γρήγορη από την ανθρώπινη. Δηλαδή, όταν λέμε, βλέπω έναν έξυπνο άνθρωπο, πανέξυπνο, IQ τάδε, που σου λέει συναρτήσει και αυτά σκέφτεται. Παιδιά, ένα AI είναι τόσο πιο γρήγορο στη σκέψη, περισσότερες φορές, που μπροστά του είμαστε, λέει, όπως είναι ένα. Δεν θα σου πω σκυλί, λέει, μια ακρίδα μπροστά σου. Αυτή τη διαφορά έξυπνα έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει ένας άνθρωπος να κοντραριστεί. Όταν βρει τους τρόπους του, το AI, έτσι λέει, OK, και συμφωνώ μέχρι ένα σημείο, αν του δώσουμε τις δυνατότητες να ελέγχει πράγματα, πάει, το χάσαμε τον δηλαδή. Ωραία ταινία ήταν το Her με τον Joaquin Phoenix και το AI, τη φωνή την κάνει Scarlett Johansson. Πραγματικά ταινία για το Artificial Intelligence. Πραγματικά ταινία. Οι Simpsons που έχουν κάνει πολλές προβλέψεις μέσα από. Τώρα κοιτάξτε, οι Simpsons είναι όπως οι συνθέτες της Beyoncé. Είναι 15-20 άτομα. Έτσι, δεν γράφει ένας τραγουδιστής της Beyoncé και δεν γράφει ένας του Simpsons. Τώρα, εάν... Mid Journey και Chat GPT αντίστοιχα, καλά τα λέω Χωσέ, είναι τα AIs που χρησιμοποιώ. Εγώ χρησιμοποιώ το Mid Journey, χρησιμοποιούμε, όχι κόλλησα τώρα.
Ναι, νομίζω Midjourney χρησιμοποιώ. Επειδή τρέχει, έχω κάνει συνδρομή και τρέχει μέσα από Discord το Midjourney, νομίζω ότι Midjourney χρησιμοποιώ. Και όλα τα εξώφυλλα των επεισοδίων μας είναι από εκεί. Στο ρηθό, όλα τα εξώφυλλα. Όλα, όλα. Καθόμαστε με τον Λίνο, βάζουμε ιδέες και μας πετάει. Μας κάνει προτάσεις και διαλέγουμε στο artificial intelligence. Για πες, τι έλεγες. Τι έλεγα, Σπύρο, θυμάσαι. Για τους Simpsons. Για τους Simpsons, ναι. Τώρα, το εάν. Εάν. Τυχαία δεν είναι έτσι. Προβλέψανε πάρα πολλά και έχουν πει και περισσότερα. Και κάποιες εικόνες, ρε φίλε, νομίζω που ήταν ότι... ακριβώς. Βάλα τον Τραμπ να κατεβαίνει όταν βγήκε ο πρόεδρος, να κατεβαίνει από κυλιόμενες σκάλες ένα εμπορικό. Με και... το... όπως ναι, ακριβώς. Και εκεί η συμφωνία με τον Σίσι τον Αιγύπτιο και τον Σαουδάρα. Ναι, πάνω από το... είναι και τρεις πάνω από τη φωτεινή λάμπα. Ναι. Ο Σίμπσον που 20 Γενάρη. Που μπήκαν στο Καπιτόλιο οι Ρεπουμπλικάνοι, ναι. Είναι ο Σίμπσον με τα όπλα πάνω στο Καπιτόλιο και φλέγεται γύρω-γύρω η περιοχή. Νομίζω ότι είναι ίσως ένα μέσο οι Σίμπσονς για να περάσουν πράγματα. Το Χόλιγουντ το κάνει αυτό. Το Χόλιγουντ το κάνει αυτό. Το χρησιμοποιεί. Ή πρώτα γίνανε οι Σίμπσονς, το είδαν και το αντιγράψαν απλά. Το Καπιτόλιο τώρα τι, ο άλλος πήρε το κέρατα και αυτά και πήγε. Θα γίνω ο Σίμπσον και αυτά. Πότε έγινε αυτό. Να το σκεπτιστική από εκεί πίσω. Να τον διώξουμε έξω. Λίγορα! Πάρτονα! Ναι, ή κάποιοι τους βάζουν για να μας πούν το Hollywood το 1959 για την πρώτη ταινία με κλωνοποίηση. Συμβαίνουν πράγματα και απλά μας τα περνάνε σιγά σιγά. Ο Χωσέ Παράνια λέει, δεν σημαίνει ότι θα καταστραφεί, θα μάθουμε να δουλεύουμε με αυτά και όσοι θα εκμεταλλεύονται γρήγορα θα πάρουν λεφτά. Λοιπόν, θα καταστραφείς διότι το AI... Άκου όμως τι γίνεται τώρα. Ποια είναι η νομική βάση πάνω στην οποία κάνουν τις μαζικές μηνύσεις οι καλλιτέχνες. Το AI λέει, όλα αυτά μάθανε με brute force analytics, να το πω, δηλαδή του δώσανε 500 εκατομμύρια φωτογραφίες σκυλιών οπότε, και 600 εκατομμύρια φωτογραφίες μήλου, όλα τα είδη μήλου έχει δει, σάπιο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, σου έξω μανταλάκια. Λιγότερο από δέκα. Okay, ναι. Του έχουμε δώσει τόσα πληροφορίες, έχει δει όλα τα μήλα που μπορεί να πάρει στους φωτογραφίες πάνω στο δέντρο, κάτω από το δέντρο. Σκέψου τώρα πόσα εκατομμύρια φωτογραφίες και πόσα σκυλιά, όλες στράτσεις και πάντως. Οπότε όταν πας και του πεις τώρα, φτιάξουμε ένα σκυλί με χρώμα πράσινου μήλου, σου βγάζει συνδυασμούς, δηλαδή, καταλαβες. Και τι ένα τρίτο παράγοντα, ας πούμε, έχει δει αλλιοβασιλέματα σε όλο τον κόσμο, να είναι μπροστά σε ένα αλλιοβασίλεμα στην Ίμπιζα. Οπότε τα συνδυάζει όλα αυτά και βγάζει κάτι καινούριο. Αυτό που παράγει το AI, το Midjourney, δεν έχει ξανασχεδιαστεί ποτέ, αλλά οι βασικές οι ρίζες του. Από τις οποίες έμαθε, είναι πληροφορίες που απλά το αφήσανε ελεύθερο στο ίντερνετ. Ακριβώς. Και λένε όμως ότι μέσα σε αυτά που είδε, το Midjourney είναι ζωγραφίες που έκανε ο τάδε καλλιτέχνης, ο τάδε συνδυαστής, ο τάδε, ο Πικάσο, αυτά. Αυτοί, από τους οποίους πήρε τις βασικές πληροφορίες, το κάτι άλλο, δεν είναι copyright δικαιώματα. Απ' την άλλη, και έχει μια βάση, ότι με τη δικιά μου δουλειά μπορείς και βγάζεις εσύ, ένα κομμάτι βγάζεις εσύ, αλλά λέει ο άλλος, ναι, και ένας καλλιτέχνης άνθρωπος έχει επιρροές από κάποιον. Δηλαδή δεν ξύπνησε να πρωί και να σας γραφίζει. Πήρες τον Πικάσο, έχει επιρροές. Έχει δει και αυτό τον Πικάσο, τον έχει εδώ μέσα. Έχει δει εκείνο, έχει δει το άλλο. Ακριβώς. Και τα συνδυάζει, έχει δει και σκυλιά. Και του λες κάνουμε να τόξουμε ένα σκυλί pitbull που έχει χρώμα πράσινο μήλου και κρατάει. Και τα συνδυάζει στο μυαλό σου ακριβώς το ίδιο κάνεις και εσύ σαν άνθρωπος. Okay. Απλό το Midjourney και τα AI αυτά το κάνουν σε τεράστιο εύρος. Και υπάρχει αυτή η νομική τέτοια τώρα και λένε ότι άμα δεν κλείσει κάποιο αυτό που είπε θα μείνουμε χωρίς δουλειές. Άλλοι λένε ότι απλά θα αλλάξουν ο τρόπος που δουλεύει. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα για το βιβλίο του ή για. Μια ταινία ή σκέτσα για κάτι. Και μπορώ να βγάλω λεφτά και από αυτό. Και καλοί θα είναι αυτοί που ξέρουν πώς θα χειριστούν. Γιατί και εμείς για να βγάλουμε τις φωτογραφίες, πήραμε περιπτώσεις που κάναμε μισή ώρα, μία ώρα, γιατί δεν έβγαζε αυτό που θέλαμε. Ακριβώς. Έπρεπε να του δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Του δίνεις πληροφορίες, μία λέξη εγώ, μία ο Αλέξης. Μία λέξη εγώ, μία Αλέξης. Όχι να βάλουμε και αυτό, όχι αυτό βγάλω το. Όχι αυτό δεν μου αρέσει όπως το έβγαλε. Θέλει ώρα εκεί κάθεσαι. Καλλιτέχνης θα πει. Σφακιανάκης, Ζαχαριάδης, Κανιόγλου. Εάν σας αρέσουν όλα αυτά, Rethought, βοηθήστε το κανάλι μας να κάνουμε και άλλα live. Πρέπει να φτάσουμε τους 1000 συνδρομητές. Εάν σας αρέσει. Για να μπορέσουμε να κάνουμε live στο Rethought, γιατί σήμερα σας ξαναλέω το live αυτό είναι δανεικό. Δηλαδή, επειδή πήγαμε να κάνουμε στο Rethought και δεν μπορέσαμε, μας λέει δεν μπορείτε γιατί έχετε κάτω από 1000 συνδρομητές και κάτω από κάποιες χιλιάδες ώρες προβολής. Δεν μπορέσαμε. Για να μπορούμε να πάμε στο Rethought και να τα κάνουμε όλα εκεί πέρα, αυτοί οι λίγοι καλοί που είμαστε. Κάντε μια γραφή, δείτε κάποια βίντεο να τρέξουν κάποιες ώρες προβολής. Χρειαζόμαστε και κάποιες ώρες προβολής, αν θέλετε να τα δείτε. Πολλά από αυτά που ρωτήσατε, οι απαντήσεις υπάρχουν ήδη στα πρώτα 11 βίντεο. Έχουμε ήδη 11-12. Πόσο βίντεο έχουμε, 11 βίντεο. Ναι, 11 βίντεο. Τα μεγάλα, ενώ όχι τα σοκάκια. Είναι βίντεο ή βίντεο.
βίντεο, αφού είναι πληθυντικό. 11 βίντεο. Ένα είναι. Α, το βίντεο είναι ξένη λέξη. Βίντεο. Ναι, βίντεο. Ταξί-ταξιά. Αυτές είναι ερωτήσεις που και τον κόσμο. Α, μπράβο. Έχεις μόνο στο ρυθμό. Μόνο Illuminati ξέρω, μας ελέγχουν. Δεν ξέρω, αν δείτε κάτι τελευταίο, ίσως ενδιαφέρον έτσι που. Ακόμα 165 άτομα έχουμε από την αρχή μέχρι τώρα. Νομίζω 165 άτομα είχαμε, δηλαδή σταθερά. Ναι. Ναι, έτσι βλέπω εγώ. Κάτσε εδώ. Ναι, 163. 165, όχι. Μπήκα εγώ και έγινε 165. Ένας. Ο καθένας μετράει. Εμπρός λαοί. Ας ενωθούμε. Το θυμάσαι και το τραγούδι. Παπαροκάδες. Ναι. Εμπρός λαοί. Ας ενωθούμε. Η νέα τάξη. Ναι, καλή. Να γίνουμε γρανάζια στην ίδια μηχανή. Θα τρως, θα πίνεις και θα κοιμάσαι. Ο Χριστός θυμάται. Και μετά τα θυμάμαι όλα. Είμαστε προς το τέλος. Ναι. Ωραία, να πω ένα αστείο που άκουσα πρόσφατα. Είναι ένας. Τα αστεία του Λιόν τα θυμάμαι. Όχι, βρεώσα από τώρα, θα μας πέσουν εδώ, να την πέσουν όλοι. Είναι λοιπόν. Γιατί το. Α, είναι θρησκεία. Ισραηλίτης. Είναι ένας Ισραηλίτης. Τόσο σωστό. Λοιπόν, είναι ένας Ισραηλίτης παιδεραστής. Ο οποίος είναι γυμνός από κάτω. Μας κατεβάσουν τον live αυτό. Και από πάνω φοράει την καμπαρντίνα και είναι έξω από ένα σχολείο. Κάποια στιγμή σχολάνε τα παιδάκια. Ο Λίνος κάνει μαλάκα, εντάξει, κάνει αστεία τώρα, με παιδεραστεία. Μόνο που ακούει τη λέξη αυτή τώρα στο YouTube μας έχει κατεβάσει. Και με Ισραηλίτες, με Εβραίους. Όχι, είναι έξω. Είναι αστείο. Άμα ξέρουν ότι είναι αστείο, το κατεβάζουν. Δεν ξέρει τι θα ασχοληθεί. Μου κάψει όλο το κανάλι. Πάμε να κατεβάσει το βίντεο. Δεν το λέω, το σταματάω. Όχι, δεν το σταματάω. Τώρα ήρθα στα ήταν το πριν το κατεβόρα. Με το που τελειώνει λοιπόν το σχολείο, παίρνει ο παιδεραστής ο Ισραηλίτης από πίσω να τεβάει. Μην τα λες τουλάχιστον αυτό, θα παίρνει από πίσω. Οπότε σε κάποια φάση το παιδάκι του έχει πάρει πιτσιρικά σχαμπάρι, προχωράει, πάει πέσει έναν στανό, πάει από πίσω αυτός, τον κοιτάζει ο μικρός, του λέει, θέλετε κάτι κύριε. Το κοιτάζει, βγάζει κάτι καραμελίτσες, του λέει, καταρχάς, πόσα θα δίνεις για μερικές καραμέλες. Άμα και για να δωροδοκίσει, πρέπει να πάρει το χρήμα έτσι για να πετύχει το σκοπό. Είδε ένα που κυκλοφορεί με την τελευταία τώρα που είναι ο κλασικά ο Ραβίνος. Με το Δαβίνο. Ωραίο ρολόι. Ωραίο ρολόι. Μου το πουλήσει ο κόσμο πριν πεθάνει. Δεν το έδωσε. Δεν το είδε αυτό. Ναι, λέει, ωραίο ρολόι να πει. Ναι, μου το πουλήσει ο παπά μου λίγο πριν πεθάνει. Δεν έχουμε κάτι με του Εβραίου. Εντάξει, έχω πολλού στο σχολείο που ήμουν από όλου φίλου και έχω ακόμα φίλου Εβραίου. Εντάξει, επίση. Δεν υπάρχει δεν το έχουμε πιστεύω και το τέτοιο. Καλά, σε καμία περίπτωση. Άνθρωποι. Απλά είπαμε κάποια με τσιγκουνιά. Έτσι. Έχουμε και με Σκοτσέζους και με Έλληνες και με ό,τι θες και Πόντιους και τα λοιπά προς Θεού. Μήπως έτσι κι αλλιώς. Επίσης είμαι υπέρ της ελευθερίας του χιούμορ. Εγώ δηλαδή αυτό που βλέπω τώρα που γίνονται τα πράγματα ότι α, μη λες αστεία με νάνους, μη λες αστεία με Πόντιους, μη λες αστεία με Κίνα γιατί θίγονται οι μειονότητες. Όχι ρε φίλε, και με χοντρούς θα πω, όχι okay, αστείο, γιατί είναι αστείο. Είναι πράγματα που συμβαίνουν. Το να λες μια ιστορία που συμβαίνει, η οποία μπορεί να είναι κωμική, δεν σημαίνει ότι θίγει τον άλλονα. Οκ, okay, και εγώ είμαι χοντρός, και εγώ μπορώ να είμαι μουσάτος, μπορώ να είμαι οτιδήποτε. Και αν πει ένα αστείο με χοντρούς, δεν θα παρεξηγηθώ εγώ τώρα. Εντάξει, αφού έτσι είναι. Είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της κοινωνίας. Το ίδιο και οι πόντι, το ίδιο και οι γκέι, το ίδιο και οι. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογοκρισία στο αστείο, στο χιούμορ, οκ. Okay. Δεν μιλάμε να, είναι, να κράζει, να κάνει κακό ή τίποτα άλλο. Αυτό είναι με αυτό εννοείται. Αλλά το αστείο, δηλαδή πιστεύω ότι το χιούμορ θα πρέπει να έχει κάποια. Πώς το πω, προστασία από αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Που δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε ένα αστείο. Είναι πολύ στενά τα όρια της σάτιρας μέχρι που μπορεί να φτάσουν και που να σταματήσουν. Οπότε κανένας δεν μπορεί να πει εδώ είναι εδώ. Είναι θέμα σίγουρα μπορεί να πληγώσει κάποιον. Οπότε, ριθότ, αναθεωρώ το κανάλι μας, προκειμένου να μην πληγώνεστε για κάτι που έχετε, εγώ έχω αυτό. Κοιτάξτε να δυναμώσετε, κοιτάξτε να σκεφτείτε, κοιτάξτε να είσαστε δεν μόνο στα μπράτσα. Αν είστε αδύνατοι, κοιτάξτε να παχύνουν. Ναι, κοιτάξτε να δυναμώσετε, να ενισχύσετε τους αμυντικούς μηχανισμούς και στο πνεύμα και στην ψυχή και στο σώμα. Λοιπόν. Πώς είμαστε στη λήξη του βίντεο, κατά πώς είναι το live. Μία ώρα και 48. Ωραία. Μια χαρά. Πώς έχουμε φτάσει στο άλλο κανάλι. Καλά. 924 γεραμμένοι. Εντάξει, 924. Χρειαζόμαστε άλλους 76 για να μπορούμε να κάνουμε live στο Rethought. Πείτε το και σε άλλους, μεταφέρετε το και δείτε ποια βίντεο. Χρειαζόμαστε και ώρες από views. Sorry. Λοιπόν. Αυτά. Σας ευχαριστούμε. Αλέξανδρος Κανιόγλου. Θα μείνει για λίγο το live εδώ να το σταθεροποιήσει το YouTube, να το επεξεργαστεί και να το κατεβάσω και να το σηκώσω στο Rethought. Μπείτε μέσα, κάνετε γραφή και δείτε τα βιντεάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
Α, θέλει κάτι ο Σπύρος να πει. Όχι, μία τελευταία, αλλά δεν. Γνώμη για το πώς υπήρχε COVID και γνώμη για τα εμβόλια. Για επόμενο. Τη συζήτηση ανοίγει τώρα. Όπω, τεράστια συζήτηση. Τεράστια συζήτηση ανοίγει. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα απαντήσω. Εγώ θα πω ότι υπήρχε COVID για μένα. Σαν ιός υπήρχε. COVID υπήρχε και για μένα 100%. Σαλήνως θα απαντήσω. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κυβερνώντες, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε εργοστάσια όπλων. Δεν τους εμπιστεύομαι. Ακόμα και αν μου φέρουν. Για το καλό και καλά του λαού. Ότι και καλά νοιάζονται για σένα, το βρίσκω τουλάχιστον γελίο. Και όπως ακριβώς, κοιτάξτε πώς καλύψαν τους πάντες. Δεν υπογράφει ο γιατρός. Ναι, ναι. Άρα είναι επικίνδυνο. Όταν πρέπει να υπογράψει ο γιατρός, το κάνει. Καταλώς να πήγα να κάνω. Αν δεν σου υπογράψουν, είναι επικίνδυνο. Αυτό και μόνο. Και ένα ακόμα, το οποίο το συζήτησαμε με τον Αλέξη, ήταν στην αρχή λίγο η κόντρα μας. Επειδή ξέρετε λοιπόν ότι έχω κατάστημα ανταλλακτικών της Opel, νομίζω Opel πρώτα εμβόλια ήταν Citroën Berlingo. Μας είπαν, έκανε για εβδομάδες ότι πρέπει να έρθει η ειδική αποστολή στους μείον 70. Αυτά τα φορτηγάκια κάτω από μείον 20 δεν πάνε. Ψέματα λοιπόν. Και όταν ήρθαν και ήταν στους μείον 70 ένα φορτηγάκι που δεν πάει ποτέ κάτω από τους μείον 20, τα είχαν μέσα σε κούτες απλές χαρτόνια. Και όταν μπήκε μέσα να τα βγάλει τα πρώτα με κάμερα και το. Όχι, ο Τσιόδρας, πώς το λέγανε τον άλλον, με το fly, τον. Θα σας κάνω όλους σας από αυτό, τον υπουργό της Δημοκρατίας που έβγαινε και ήταν και καλά. Α, ο Top Gun. Ο Καμένος. Όχι, ρε, ο Top Gun. Ο Καμένος ήταν ο Top Gun. Όχι, ρε, αυτός που ήταν υπεύθυνος, ο υπουργός. Α, εκεί ο Χαρδαλιάς. Ο Χαρδαλιάς είναι ο Χαρδαλιάς, είναι ο αξιωματικός της αστυνομίας να παραλάβουν τα εμπορεύματα. Και στους μείον 70 που κανένα φορτηγάκι αυτοκίνητο δεν φτάνει κατά τους μείον 20, μπαίνει ο άλλος χωρίς γάντια, χωρίς κούφο, και παίρνει τις κούτες και πάει και τις αφήνουν έξω. Ήρθε από τις Βρυξέλλες, από το Βέλγιο, στους μείον 70 όλη την Ευρώπη και όταν έφτασε στους εξόδους, τα βγάλαμε με τις κούτες και τα αφήσαμε. Οι δημοσιογράφοι γενικά, καταρχήν είναι κρίμα που ο κόσμος χάνεται. Εγώ άλλο θα πω ότι πήγανε κάποιοι να κάνουν μηνύσεις γιατί χάσανε ανθρώπους όντως και είπανε και παρόλο που δεν το λένε εύκολα ότι ναι, πέθανε από επιπλοκές του εμβολίου και πήγανε να κάνουν και μονομική κίνηση του κράτους και του κράτους. Μα δεν είναι σας ανάγκες να κάνετε εμβόλιο. Ακριβώς. Σας είπα δεν θα πάρετε τη δουλειά σας, σας είπα δεν πληρωθείτε, θα παίρνετε πρόστιμο 100 ευρώ και αυτά. Αλλά άμα πας στον πίσω σου λέει, εγώ δεν σε ανέκασα, δεν σε έβαλα ποτέ. Νόμο, δεν πέρασα νόμο να κάνεις το εμβόλιο. Ακριβώς. Και μόνο η ίδιος ο γιατρός που έχασε το παιδί του Βουλγαρία λίγο μετά τον εμβολιασμό και λέει ο γιατρός. Ναι, έχασα το γιο μου, 23 χρόνια που σπούδαζε, λέει, ο Θεσσαλονικιός γιατρός. Αλλά λέει, αν πάλι θα εμβολιαζόμουν. Και αν ήξερα ότι θα πεθάνει, πάλι θα το εμβολιαζα, λέει, το παιδί μου. Αυτούς τους τρόπους σκέψης εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Ό,τι νομίζω ο καθένας, απόφαση για τον εαυτό του είναι. Απλά, θέλετε κάνετε, θέλετε μην κάνετε. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είπαμε μην το κάνεις ή κάνετε. Μην okay. Τους εμπιστεύεις το ίδιο και αβίαστα. Αυτό είναι το θέμα. Σκεφτείτε, αυτό είναι το κανάλι μας. Σκεφτείτε λίγο, ποιος μου το υποδεικνύει. Ο Ευαγγελάτος ο οποίος έχει κάνει. Κοιμάται μικρή. Ναι, εντάξει, τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Ποιοι. Μπού και βάλε την πόρτα μου. Οι δημοσιογράφοι. Εμβόλια είναι περιουσία. Οι δημοσιογράφοι που κάναν περιουσίες φωνάζοντας προδότες πολιτικούς που βγάλουν μίζες να μας υποδείξουν και να μας κουνάνε δάχτυλα. Αυτοί επιμένουν τόσο πολύ. Και μάλιστα δεν είναι καν κρυφός ο χρηματισμός. Θα δώσουμε 50 μίλια για να το λέτε. Δηλαδή, ναι. Μίζα εμφανής. Όλα αυτά να μας βάλουν να σκεφτόμαστε λίγο. Κάντε το άμα θέλετε. Αν νομίζετε ότι θα σας σώσει, κάντε το προς Θεού. Να σου πω κάτι. Σε όλα τα εμβόλια είναι και σε εμβόλια υπάρχουν χρόνια τώρα. Καταρχάς, πιστεύω ότι πολλά εμβόλια σώζουν καταστάσεις. Okay, γενικά, όχι για τον COVID. Ναι, ναι. Για τη μικρή τώρα. Υπάρχει ένα εμβόλιο. Κάναμε μια σειρά εμβολίων, αυτά που λέει ο νόμος. Υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο έχουν βάλει να το διαφημίζει ο Ρουβάς. Βάλαν να το διαφημίζει ο Χατζηγιάννης. Έχουν βάλει όποια προσωπικότητα. Δεν είναι στον αναγκαστικό εμβολιασμό, το κάνουν μόνο στην Αγγλία γιατί είχα μια έξαρση. Είναι για είδος εγκεφαλοπάθειας. Ένα είδος. Δεν υπάρχει στην υποχρεωτικό και όμως έχουν βάλει όλους τους γιατρούς τους λέει κάντε το. Ερώτηση να κάνω, πόσα χρόνια είναι το εμβόλιο στην τέτοια. Πόσα χρόνια το εμβόλιο. Είναι καινούριο. Καινούριο εδώ και 10 χρόνια. 10 ναι. Ναι. Σε 2 μήνες. Ναι, όχι, συμφωνώ, αλλά δεν λέω σε για αυτό. Μήνες, ακόμα δηλαδή... και αυτό όμως, καμιά χώρα το έχει βάλει στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς γιατί υπάρχει πιθανότητα να σου κάνει κεφαλοπάθεια στο παιδί και να σου βγει με πρόβλημα. Όλα τα έχουν κάνει πρόβλημα, αλλά το ποσοστό λέει. Και έχει... είναι. Ζυγίζεις πάντα, το χρειάζομαι ή δεν το χρειάζομαι. Δηλαδή, είναι κάποιο χοντρό εμβόλιο βασικό που το κάνουν όλα τα παιδιά γιατί είναι στο πρόβλημα εμβολιασμού. Το συγκεκριμένο εμβόλιο, και εδώ έχει τη γενική, γιατί κάνει ένα για μηνυκίτιδες. Και έχει και ένα έκτο που είναι για τη συγκεκριμένη τάδε μηνυκίτιδα που είχαν μια έξαρση πριν από 5 χρόνια στην Αγγλία.
Και τότε η Αγγλία το έβαλε. Η Αμερική το κάνει κάτω από 18. Καμιά άλλη χώρα το κάνει. Αλλά έχουν ευμίσεις όταν μπαίνει διαφήμιση στη μέση. Εμένα μου γίνεται διαφήμιση για κάτι τέτοιο. Και βάζει στο Ρουβά να σου πει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη. Ο Ρουβά δεν έκανε διαφήμιση στο καναπέ. Συγγνώμη. Τον καρκίνο δεν έχουν τρόπο να τον περιορίσουν, να τον εξαλείψουν. Αλλά ξέρει πόσα δισεκατομμύρια. 60 δις βγάζουν τον χρόνο φαρμακευτικές. Αφού τα φάρμακα από τον κόσμο. Άμα σωθεί με ένα φάρμακο. Ακριβώ. Ο καρκίνο χάσανε 60 δις που γυρνάνε. Δεν γίνεται, παιδιά. Κλείνουμε γιατί θα μα κλείσουν. Θα μου κάνουν τα FBI. Φιλάκια πολλά από το Ρηθό. Τλίνο Ζαχαριάδη, Αλέξανδρο Κανιόγλου. Μπείτε και κάνετε εγγραφή. Το πείτε εσεί. Είναι νομίζω για